Λοιπόν, θέλω ζωντάνια, επιχειρηματολογία, ταχύτητα. Έτσι. Δεν θέλω μούτρα κατεβασμένα, ηττημένη, χαμένη, κερδισμένη. Μπράβο, θέλω... Μελισανίδη εκεί κατά παραγοντάρα, μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, είδαμε τους χορηγούς, να πούμε ότι τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Να πω για την φίλη μας τη Μαρία Τικολόνη ότι μπορείτε να μπείτε στο Facebook για τα μαλλιά, για το τατού μαλλιών στο Μαρία Κολόνη στο Facebook και να βρείτε ό,τι πληροφορία θέλετε. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ σήμερα πριν από λίγο με 1-0 στα Χασομέρια επί της ΑΕΚ με 1-0 σε ένα σφιχτό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που οι προπονητές και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, ο ένας με την τριάδα των χαφ που προτίμησε και του βγήκε στο τέλος θετικό, ο Ίβιτς, με το Σακχόφ τρίτο χαφ, με τον Τζίμιρο και τον Κανία, με την επιμονή να παίξει ο Τζαλ Μακάμπος, ο Ροντρίγκες και ο Κλάους, θα τα πούμε αργότερα το τι έγινε, τι δεν έγινε. Ο άλλος επαναφέρει δεύτερο κόφτη το Σιμόες και καλά έκανε, γιατί με Γιόγανσον, Μάνταλο, Μπακασέτα και δύο στα φτερά είναι πάρα πολύ διακινδυνευμένο, παρακινδυνευμένο για ένα παιχνίδι μέσα στην Τούμπα. Να πω ότι το παιχνίδι πήγαινε για την ισοπαλία και ίσως να λέγαμε ότι αν έλεγε ισόπαλο θα ήταν το ιδανικότερο αποτέλεσμα, το καλύτερο αποτέλεσμα που πέρασε. Με ένα ΠΑΟΚ ο οποίος έδειξε ότι από το χώρο του άξονα δημιούργησε καταστάσεις, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Μπίσεσβαρ, ο οποίος πήγε καλούτσικα, αλλά σίγουρα διερωτώνται οι φίλοι του ΠΑΟΚ γιατί παίζει μόνο 30 λεπτά, γιατί η καρδιά του είναι αδύνατη. Μην διερωτάστε όταν βλέπετε έναν αθλητή ο οποίος δεν μπορεί. Δεν είναι μαλάκας ο Ίβιτς ή ο κάθε προπονητής να έχει ένα τέτοιο παίκτη και να μην το βάζει 90 λεπτά αν μπορεί να παίξει. Και το ερώτημα είναι αν έκανε καλά που τον έβαλε μετά το 60. Καλά έκανε και τον έβαλε μετά το 60, γιατί όταν έχεις το σκορ σου υπέρ δεν τον βάζεις ή τον βγάζεις από την τριάδα μπροστά έναν, τον βάζεις και αυτόν σαν τέταρτο. Αν δεν κερδίζεις τον πετάς μέσα και παίρνεις το αποτέλεσμα. Εκείνο το οποίο φάνηκε είναι ότι ο Μιστακίδης πρέπει να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και εδώ δικαιωνόμαστε και σαν εκπομπή και σαν μέσα ότι αυτό το παιδί πρέπει να παίξει περισσότερο και στην πλευρά αν θέλεις, γιατί και στον γκολ έρχεται, όπως το είδαμε, το έκανε με τη Λάρισα, και στη διείσδυση έρχεται και από πίσω με διασκελισμό έρχεται. Είναι αυτό, όμως. Ναι, αυτό είναι άλλο παιχνίδι, σωστό. Και επίσης να πούμε ότι εκείνο που ακούστηκε ου στην Τούμπα, δεν ξέρω αν ακούστηκε για τον Κλάους ή για τον Ήβιτς ή για τους δύο μαζί. Σωστά ακούστηκε το ου. Όχι, ήταν για τον αυτό που πέταξε το Βεγγαλικό. Για το Βεγγαλικό. Λοιπόν, στο 88, τι μου το βάζει τον Περέιρα, ρε φίλε. Στο 88, αφού βλέπετε ότι επί 75-80 τελικές, ούτε οι 5, οι 6, οι 7 δεν γίνονται από τα σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Μια ομάδα η οποία παράγει και βγάζει τελικές, τις χάνει, ωραία. Και στα φορτώματα σήμερα έλειπε ο σέντερφορ. Τώρα, έχει ψυχολογικό, είναι ντεφορμέ. Είναι και τα δύο μαζί, δεν βρίσκει χημεία κτλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το ξέρουν οι προπονητές και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εκείνο που ξέρω εγώ χρησιμοποιώντας τη στατιστική για λίγες φορές στη ζωή μου είναι ότι 100 τελικές, 100 7 τελικές, 7 γκολ, από τα οποία από τις τελικές δεν τις κάνουν οι φορ. Ναι, δεν τις κάνουν οι φορ. Και εδώ φαίνεται ότι ο Περέιρα, όπως λέει στη γειτονιά μου την κάτω Τούμπα, αδικεύεται. Αδικαίνεται, διότι και την ταχύτητα έχει και το τελείωμα έχει και τη φρεσκάδα έχει και το μεγάλο χώρο έχει για να φύγει και στην κόντρα για να πάει και στο ένας μέλλον. Και αδερφέ, εντάξει, να το πεις, ναι, ότι ο Κλάους μπορεί να βρίσκεται σε κακή κατάσταση, δεν βγαίνει ο Κουλούρης, δεν βγαίνει ο Κουλούρης από πίσω, ίσως και δεν επέμεναν στον Κουλούρη γιατί έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τον Κλάους, αλλά φάνηκε σήμερα πρώτον ότι ο Μπίσεσβαρ δεν μπορεί 90 λεπτά, δεν ξέρω αν θα μπορεί σε 2 μήνες. Πάντως δείχνει ότι δεν είναι θέματα δουλειάς της ομάδος, είναι του παίκτη η κουλτούρα τέτοια, η φτιαξιά. Είναι μισοπνεύμονας, ποιοτικότατος, μισοπνεύμονας από την άλλη μεριά. Δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά, μην κατηγορείτε τον προπονητή που δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Αυτός δεν φταίει ο προπονητής. Ο Μιστακίδης πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο. Είπε άλλο όμως γι' αυτό. Ποιο είπε? Είπε άλλο πράγμα γι' αυτό. Για το πείτε βάρ. Θα μου το πει μετά. Εσύ που κομμένο είσαι. Όχι, όχι. Τι, μην ξεσέχει αυτά. Ναι, σε... είμαι 2 εβδομάδες. Και εγώ 2 εβδομάδες. Με κόλλησε δε μαλάκα. Όχι, όχι. Τι, όχι, άλλο με κόλλησε. Ξέρω εγώ, έχει και τώρα που θέλει να δω το χαρτουνιέ στο λαιμό. Κλείστε τα κινητά, βάλτε στο αθόρυβα. Κλαίω στη διαφήμιση με την καράβλα όταν σου βάζει η μαλλιά σαν να βάζει τρούβα σε πτήφο. Πολύ καλή επαγγελματία, κύριε, όπως όλοι οι διαφημιζόμενοι μας. Είναι ένας και ένας. Εδώ αλήτης, κοπρόσκυλο, απατεώνας, δεν έχει διαφημιστεί ποτέ. Ποτέ.
ούτε παλιότερα ούτε τώρα. Λοιπόν, εντάξει, τέλος, κλείνει η παρένθεση. Για τον Μπίσεφαλ λοιπόν δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Ο Μιστακίδης πρέπει να παίζει, να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και πρέπει να βρουν τσαρέ, οι παοξίδες, τσαρέ, που έλεγε οι γιαγιάδες μας, με τον Σέντερ Φορ. Λοιπόν, ας δεν τίποτα, ας το. Ναι, ο Σέντερ Φορ λοιπόν δεν τροφοδοτείται, δεν πάει στενασμένα. Όταν φορτώνουν, τα κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, τελειώνουν τις φάσεις οι πλαϊνοί, τελειώνουν τις φάσεις οι πισινοί, τελειώνουν τις φάσεις οι κεντρώοι. Δεν τελειώνει τις φάσεις ο Κλάους. Σήμερα πάτησε την περιοχή στο πρώτο ημίχρονο 4 φορές ο Τζίμιροτ. Και έκανε τελική ο Τζίμιροτ. Που εγώ χαίρομαι να βλέπω από τον κεντρικό άξονα να πετάει, να πατάει, συγγνώμη, ο Χαφ την περιοχή και να γυρίζει πίσω. Έτσι γίνεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Που από κάθε Τζίμιροτ, ο κάθε Σάκχοφ, ο κάθε Μπίζεσβαρ και ο κάθε Κανίας όταν χρειαστεί, συγγνώμη, λιγότερο βέβαια, να πατάνε αυτή την ρουφιάνα την περιοχή. Γιάεκ! Γιάεκ! Ο Θαλαμοθρέκας, πάνω σε τον Κλάους, ο Θέκεμ, θα συνεχίσεις. Ναι, ναι. Ο Θαλαμοθρέκας μου στέλνει μήνυμα στο 85. Πιο επικίνδυνος είναι ευνούχος σε μπουρδέλο παρά ο φετινός Κλάους για αντίπαλη άμυνα. Πολύ καλό. Πολύ σωστό. Ατακαδόρικο. Πολύ σωστό. Ωραίο. Σωστό, ναι. Επίσης, να πω, η ΑΕΚ στήθηκε πολύ καλά αμυντικά. Δίτα Κλαμπρόπουλος, Κολοβέτσιος, Γκάλο στα 20 μέτρα. Μάνταλος, Πατήτο, Ροντρίγκες σαν δεξιά και αριστερά μπακ αντίστοιχα. Και πιο λίγα μέτρα. Πολύ κοντά, πολύ κοντά. Το κλείσαν τον ΠΑΟΚ, του κλείσαν τους χώρους. Απλά τι έγινε. Τι έγινε. Δεν μπορούσε να βγάλει κόντρα η ΑΕΚ. Δεν μπορούσε να βγάλει κόντρα η ΑΕΚ γιατί ο Σιμόες κόβει. Ο Γιώχανσον κόβει και λίγο προωθείται. Δεν είναι να πατήσει περιοχή. Και ο Μπακασέτας μαζί με τον Αλμέιδα είναι πάρα πολύ βαρύ. Βαρύ κορμίνο Αλμέιδα. Και ο Μπακασέτας είναι βάρης. Έχει ένα καλό ποδάρι αριστερό να το απασφαλίσει και να σουτάρει. Αλλά μέχρι να το απασφαλίσει τον κλείνουν οι υπόλοιποι. Ο Μπακασέτας θα πεθάνει. Ναι, και δεν ξέρει τι θέση έπαιζε. Πιστεύω ότι το ματς το έχασε ο προπονητής της ΑΕΚ. Γιατί βγάζει το Σιμόες στο 84 και τον Αλμέιδα στο 90. Πιστεύω ότι ο Μπακασέτας δεν χρειάζονταν 90 λεπτά. Δηλαδή μπορούσε να βγάλει τον Μπακασέτα και να βάλει τον Γαλανόπουλο, να βάλει λίγο πιο μπροστά τον Γιώχανσον, όταν η ΑΕΚ μας έδειξε ότι είναι ευχαριστημένη με την ισοπαλία. Εντάξει. Και επίσης δεν βγάζεις το βαρύ κορμί, εφόσον το έχεις γυρίσει. Δηλαδή τι περιμένεις, τον Αραβίδη να φύγει στην κόντρα σε 2 λεπτά? Όχι. Επειδή θα φορτώσει ο ΠΑΟΚ στη μεγάλη περιοχή, θα πάει η μπάλα στη μεγάλη περιοχή και με ανορθόδοξο τρόπο, θα γίνει κανένα κόρνερ, κανένα αυτό. Θες ένα ψηλό κορμί παραπάνω, έχεις και τον Γαλανόπουλο 2, έχεις τον Γιώχανσον 3, Λαμπρόπουλο Κολοβέτσιο 4-5, κλειδώνεις το 0-0 και το παίρνεις και παίρνεις ένα πόντο μέσα στη Τούμπα, η οποία ήταν σήμερα πάρα πολύ δυνατή έδρα. Για μένα λοιπόν, ήταν πολυτέλεια να μείνουν 90 λεπτά ο Μπακασέτας με τον Μάνταλο, θα μου τα πει ο εξής, δεν ξέρω αν συμφωνεί όχι, μεγάλη ιστορία. Το άλλο ήταν ότι τον Αραβίδη, άμα θες να τον βάλεις, το χτυπάς στην αρχή να φύγει στην κόντρα φρέσκος απάνω στα center back του ΠΑΟΚ, το Μαλεζάν και τον Κρέσπο. Στο 90 τι τον βάζεις? Να σου φύγει τι με ποιον? Να σου φύγει με τον Λάζαρο? Έχει άλλο θέμα με τον Αραβίδη. Τέλος πάντων, αν έχουν τέτοια θέματα με τον Αραβίδη δεν ξέρω. Για διαιτησίες τώρα και τέτοια, ακούστε ποια είναι η θέση δική μου. Όπως το Καραϊσκάκι, η φτέρνα του Ιντέγκε πέρασε. Έλα, εντάξει τώρα, δεν έχει καμιά σχέση με τον Αραβίδη. Όχι, μην πάει να δικαιολογήσει τον Αραβίδη. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Αραβίδη. Α, το χέρι μου τώρα το Όχι οπαδικά. Όχι οπαδικά. Τώρα βγαίνουν οι αξίδε τώρα να κλαίγει για τον πέναλτι. Όχι, και για την μπάλα βγήκε out. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια οπαδική διαδικασία. Πρόσεξε. Θα σου δώσω. Καλά το λες αυτό. Δεν μπαίνω. Αλλά αυτό είναι κάτι τρομερό να πει στα 10 χρόνια. Το οποίο όντως σου βγήκε out την μπάλα. Δεν με ενδιαφέρει. Και το είπε ο υπόπτης, ήταν μια γρήγορη φάση και ήμουν στην αμφισβήτηση. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Και το έδωσα πλεονέκτημα στον επιθετικό. Και εκεί στους άλλους γίνονται 10 φάσεις κάθε αγώνα. Όχι, δεν έκανε μια σχέση με μετάλλο. Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι με τα σαντιμέτρ. Το αν βγήκε μπάλα έξω εγώ, σαν Αυτόπουλος, δεν είμαι οπαδός της ΑΕΚ. Δεν είμαι οπαδός κανένας. Δεν θέλω να κλάψω. Ο Σιδηρόπουλος δεν μου δείξε ότι ήθελε να βοηθήσει. Εννοείται ένα αυτό. Out ήταν η μπαλατική. Μπορούσε... Αλλά εννοείται ότι δεν ήθελε να βοηθήσει. Φωνάζει για τον πέναλτι, πάτησε τη φτένα. Δεν και στο φινάλε, αν κάποιος βοηθήθηκε από αυτό, πάλι ο Ολυμπιακός ήταν. Ναι. Γιατί? Γιατί έμεινε πιο πίσω η ΑΕΚ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα από τον ηττημένο. Το Πατήτο. Θα πάμε μετά. Θε να μιλήσει πρώτο. Πώ ξέρω, καταρχήν πήγατε στο γήπεδο. Πήγε στο γήπεδο. Να πάμε να μιλήσουμε πρώτα. Να μιλήσουμε και πήγα στο γήπεδο. Ωραία. Λέγε τώρα. Λοιπόν. Ναι.
Τώρα η ειρωνία, οι πρωτοπόροι, τι να μιλήσουν οι πρωτοπόροι τώρα. Εκτός από όλη την Ελλάδα που γελάει, γελάνε και οι δικοί σας τώρα μέσα. Με εσάς γελάνε. Αφού το γράφουν. Με εσάς γελάνε. Καλά, μωρέ. Δύο γκολ, δύο ψάρι, δύο πέναλτι. Δεν έδωσε γκολ, ακύρωσε, δύο ψάρι, έκοψε. Πάλι μη λιβόγευε τον απέβαλε. Γελάνε στον κόσμο μέσα. Ποιο έργο είναι αυτό. Ποιο έργο είναι αυτό. Πουλά και τρέλα τώρα. Ποιο έργο είναι αυτό. Λοιπόν. Εγώ έβαζα ψηλά πάνω στο Πλατήσκαλο στην 6 για να έχω μπροστά μου τα ψή του γήπεδο να βλέπω ακριβώς και το σύστημα. Στο Πλατήσκαλο κάθεσαι. Ναι, στην 6, πάνω στο κέντρο του γήπεδου. Ποιο είναι το Πλατήσκαλο. Όπως ο Μωρίς η τιμωρία. Στην Τούμπα δεν έχεις πάει ποτέ εσύ φυσικά. Ναι, μόνο όταν ήσουν στη Δράμα στο Αγροτικό, εγώ έπαιζα με τα κουβαλάκια μου στην Τούμπα. Πάντως κανονικά σήμερα ξεκινάει ο Δήμος για να έχει πολύ χρόνο και ψωμί αντίδρασης. Και από ομοειδεάτες του και από ομοειδεάτες. Θα μιλήσω ο Τζόρνταν που έχει και το Λάνιγκαν. Άλλο τα έχουμε πει 100.000 φορές εγώ αυτά και τα ξαναλέω. Τελείωσε, ναι. Άλλη εικόνα έχεις από την τηλεόραση και άλλη εικόνα έχεις από το γήπεδο. Διότι όταν αμήνεσαι, βλέπεις τους ποδοσφαιριστές που τι θέση παίρνουν και τι σύστημα κάνουν όταν αμήνονται. Και όταν επιτίθεται η ίδια η ομάδα που αμήνεται προηγουμένως στην κόντρα πάνω να βγει και συγκεκριμένα η ΑΕΚ, βλέπεις πάλι τι σύστημα φεύγει στην κόντρα. Ξαφνικά αλλάξανε τρία συστήματα της ΑΕΚ και τέσσερα πολλές φορές. Αυτό μόνο μπορεί να το δεις όταν είσαι λίγο ψηλά και τους έχεις μπροστά σου. Για πες μας τι είδες λοιπόν. Λοιπόν. Όπως τα είπες, κλείσανε τους. Πολύ καλά. Πολύ καλά οι δεν είχαν ταχύτητα να φύγουν. Αυτό. Ωραίος. Λοιπόν, από εκεί και μετά στην κόντρα ήθελε να δώσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ και κάποια στιγμή να φύγει στην κόντρα η ΑΕΚ. Ωραία. Επειδή δεν έχει μεγάλη ποιότητα η ΑΕΚ, ναι, αυτό πρέπει να κάνει. Ναι. Παίζει λοιπόν, δίνει κατοχή στον αντίπαλο, ναι, ειδικά όταν ναι, είναι η άλλη ομάδα με ποιότητα. Καλύτερη εσείς. Καλύτερη ομάδα, ναι, φάνηκε και στο γήπεδο αυτό. Πολύ καλά. Λοιπόν, και στην κόντρα κάποια στιγμή, όπως το έκανε τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, ποιος ήταν εκείνος, δεν θυμάμαι, ο Αλμέιδα ήταν αυτός που έκανε το σουτ. Ναι. Και κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο που έβαλε τον πενταγή αυτό να τον οικοδόμο, όπως το λένε. Θα σου κλείνει το σπίτι τώρα λίγο, ναι. Θα. Την Πανούλα του Καρυπίδη βρίζανε. Θα έκλεινε το σπίτι. Την Πανούλα του Καρυπίδη. Λοιπόν, αυτά είναι οικογενειακά, ενδοοικογενειακά και τη συμπεριφορά του όταν ήταν στον ΠΑΟ. Λοιπόν, το ξέρει και ο ίδιος του για τη συμπεριφορά του. Τι έκανε. Για τις κουβέντες που έβγαλε τότε. Τι είπε. Είπε, δεν προηγούμαι, οικοδόμος γίνομαι και σε αυτήν την ομάδα δεν έρχομαι. Εντάξει, δεν είπε τίποτα. Και εμείς δεν είπαμε τίποτα, οικοδόμο το λέγαμε. Δεν λέγαμε. Δεν το οικοδόμο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το κοδόμο. Στο αγωνιστικό τώρα. Πάμε στο αγωνιστικό. Λοιπόν, ωραία. Συμφωνώ εγώ τώρα με τον Ίβιτς. Κάπως έτσι έπρεπε να κατεβάσει την ομάδα. Ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τον. Το Βαρέλα, γιατί τον έφαγε, ας πούμε. Δεν ξέρω τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα πρέπει να έχει και πρόβλημα, δείξω κάτι, κάποιο πρόβλημα. Τι, είχε. Το πουλί του. Δεν ξέρω τώρα. Φράζει, εγώ βλέπω όλη η τετράδα πίσω ήταν καλή. Η τετράδα... Και ο Μαλεζάς άψογος, βέβαια. Μάτος Λέωματς. Ναι. Ναι. Βέβαια είναι βόδι αυτό ο μαύρο ο προπονητή που πάνω στο Λέωματς άφησε να πούμε το μάντελο και το παγκάζι. Τώρα, Τζίμι Ροτκάνια. Χαϊβάνι ο προπονητή. Τζίμι Ροτ ήταν φανταστικό στην αρχή και ο Κάνια ειδικά. Πολύ ναι, ωραίο παιχνίδι. Βελτιωμένος. Ο Σάχοβ δεν μπορούσε να τραβήξει. Ναι. Λοιπόν, τώρα. Εκεί έχετε θέμα διαχρονικό. Όσον αφορά με τον Μπίσεσβαρ. Λοιπόν, είναι αυτό που είπε και ο Ίβιτς. Ναι. Δεν είναι ότι δεν έχει πνευμόνια. Ποιο σου είπε ότι. Είναι, λέω, είναι λίγο βαρύ κορμί και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Ναι. Αλλά ξέρει δύο τόνου μπάλα. Εκεί. Λοιπόν, και σου λέει να τον εκμεταλλευτώ εγώ τώρα κάποια κατάσταση. Ο Γιώτης πόκει τον Σουβλατζίδικο, ξέρει την μπάλα, ξέρει, αλλά είναι του μπαγιασμένο από το φαρί. Οπότε πρέπει να τον εκμεταλλευτεί, να μην τον χαραμίσει λοιπόν. Αυτό είναι και ο λόγο που είπα παίξει 90 λεπτά. Είναι λίγο πιο βαρύ κορμί λοιπόν και σου λέει. Να τον... θα... Αν δεν. Και φταίει η Βιτσέ, ναι, που είναι βαρύ κορμί. Λοιπόν, ναι, όσον αφορά τώρα το Μιστακίδη, ο Μιστακίδη. Ναι. Ή μάλλον να σου πω για τον Περέιρα. Ο ναι, Περέιρα, επειδή σε αυτό το σύστημα 4-2-3-1 συνήθω χρησιμοποιεί τον Κλάου, διότι γυρνάει πίσω και μαρκάρει ο Κλάου. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν το κάνει ο Περέιρα αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν... Στη μέρα δηλαδή εννοεί. Και γενικότερα. Και γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Ο Κλάου μαρκάρει. Ναι, αλλά ο Περέιρα μπορεί να παίξει σε, ναι, σε δύο θέσεις. Ο Περέιρα μπορεί να παίξει και έξω δεξιά και μπροστά. Ναι, μπορεί να παίξει, ναι, και εδώ στο Τζάλμα Κάμπου. Ναι, Τζάλμα Κάμπου. Το Τζάλμα Κάμπου δεν το βάζει αυτό. Μασταρδεμένο. Εγώ τώρα ο Ίβιτς έχει πάθει ένα blackout τώρα με το, ενώ τον γουστάρει τον Περέιρα. Ναι. Δεν βγαίνει πίσω να μαρκάρει. Πράγμα, ναι, που κάνει και ο ίδιος ο Κάμπος. Γυρνάει από πίσω, παίρνει την μπάλα και φεύγει μόνος του. Άρα λοιπόν, ναι, εμείς θέλουμε τον Περέιρα για να μαρκάρει, ας πούμε. Όχι. Όχι. Έχουν άλλα πλέον. Και το είπε κιόλας και ο Ίβιτς. Είναι πάντα στη φάση ο Κάμπος. Πάντα είναι στη φάση. Λοιπόν. Τώρα, εγώ στο 88 συμφωνώ με σένα τι το βάζει στο 82. Βάλτον στο 85. Στα 5, 68, ναι. Εκεί. Ναι. Λοιπόν, πάντως δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Κάμπος διότι δεν έδωσε την ψυχή του και δεν ήταν μέσα στις φάσεις. Ναι. Δηλαδή έκανε πολλές φάσεις ο Κάμπος. Δημιούργησε, έκανε, κατέβηκε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για την ΑΕΚ, ναι, βέβαια δύσκολα θα κερδάγει ο ΠΑΟΚ αν δεν γινόταν αυτή η φάση. Εντάξει. Και ούτε το σύστημα ούτε τα χαφ που έβαλε. Ήτανε... Δεν επηρέασαν δηλαδή οι αλλαγές, ναι, το γκολ. Να ξέρεις, δεν έχει καμία σχέση το γκολ που μπήκε με τις αλλαγές που έκανε ο Ίβιτς. Ναι. Πάλι 0-0 θα τελειώνει το παιχνίδι. Ναι. Έγινε μία φάση από εκεί μέρα για μία αυτή, βρέθηκε μπροστά ο Μάτος από αριστερά και έβαλε την παρά. Δεν έγινε δηλαδή κάτι άλλο.
Μια άκυρη φάση, όντω είναι άκυρη φάση, βγήκε μπαλά, αλλά ήταν δύσκολη φάση για τον βοηθό. Ωραία. Λοιπόν. Δύσκολη δεν είναι, μπροστά του είναι. Τι είναι, δύσκολη. Είναι δύσκολη φάση, ρε φίλε. Δεν το κατάλαβε κανένα στο γήπεδο μέσα. Εσεί το καταλάβατε, το είδατε 7 φορέ μετά και το καταλάβατε κι εσεί. Δύσκολη φάση είναι. Το είπε και ο βοηθό. Ναι. Αυτό είναι ο βοηθό αυτό. Επειδή είναι μπροστά του βοηθό. Εσύ το είδε. Τι είναι η μπάλα εδώ. Το είδε στην τηλεόραση. Ναι. Το είδε. Το έδειξε σε Sky 3 μέσα. Ο βοηθό που ήταν. Καταρχήν η μπάλα ξέρει. Δύσκολη του Ολυμπιακού. Ακού τώρα. Που είναι μπροστά του με τα λέξη. Γλύψε λίγο τον Ολυμπιακό πάλι εσύ. Δύσκολη του Ολυμπιακού. Καταρχήν η φάση βγήκε out από την αιστεία από κείμεριά. Πώ ήταν ο βοηθό πίσω. Ήταν στο corner ο βοηθό. Εκεί μπροστά ήταν. Δεν ήταν εκεί, δύο μέτρα πιο εδώ ήταν ο βοηθός. Μα τα μου δεν είναι στο απέναντι. Ρε φίλε, είναι δύσκολη η φάση. Πώς το λένε να πούμε. Το είδαμε. Η φάση είναι δύσκολη. Το είδαμε στο replay για να δούμε ότι ήταν out. Φυσικά ήταν δύσκολη η φάση. Με πρώτη ματιά, εσύ την είδε στη φάση καθαρή. Όχι, με πρώτη ματιά, ρε φίλε, το πλάνο είναι από τον γερανό το λοιπόν, αυτό πώ θα την δει. Αυτό μπροστά είναι αυτό, δεν θέλει. Πάλι μπροστά είναι αυτό. Η γενική εικόνα του διαιτητή δεν έδειξε ότι. Άψογη ήταν ο διαιτητή, ήταν άψογη. Τώρα δεν κόστα. Γιατί το λε εσύ αυτό με τρελάνει. Μου τα πει καλύτερα ο Δήμο. Ναι, περίμενε. Δεν μου έχει δείξει ο διαιτητή σήμερα ότι θέλει να βοηθήσει τον Πάο. Εσεί είστε καλά. Άμα ήθελε να βοηθήσει τον Πάο. Μπορούσε καταρχήν να υπήρχαν φάσει που μπορούσε να το βοηθήσει. Υπάρχει στο 23 η κίτρινη στο Ροντρίγκε που δεν δίνεται. Που κοτσέ το Σιμόε. Πεντακάθαρα. Ροντρίγκε. Στο 59 υπάρχει το χέρι του Μάτου στο σκεμμένο. Το... Η κίτρινη κάρτα. Δεν το δίνει. Δεν δίνει κάρτα. Στο Σαχόφ υπάρχει κίτρινη κάρτα. Υπάρχει κίτρινη κάρτα στο Μάνταλο που βουτάει να πάρει πέναλτι. Σε ρωτάω. Δεν βουτάει. Δεν βουτάει. Αφού το διαμαρτύρεται και όλο το πάρει. Δεν βουτάει. Βγάλε λίγο αντιπαοξιδική. Δεν είναι πέναλτι. Βουτάει, το ζητάει. Κατασύνη. Δήμο, ναι. Πιο καλά πεστασία. Πιο καλά πεστασία. Το ίδιο πράγμα. Θα τα πει πιο καλά φυσικά. Σαν ομάδες, σαν ομάδες. Θα τη διαιτησία δεν θέλω να την. Να τη βάλω σαν ομάδες μετά. Δεν μπορώ τα κλάματα όταν, τα όταν, τα κλάματα στο καραϊκάκι. Για να τελειώσω. Ποια κλάματα ρε φίλε. Γελάει όλος ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ τα κλάματα. Ποια κλάματα. Γελάει όλος ο κόσμος. Δεν μπορώ τα γελάει όλος ο κόσμος. Τα κλάματα δεν τα μπορώ. Όταν λοιπόν αμήνεται η ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν μέχρι 6-3-1 γυρνάνε πίσω όλοι σε γραμμές. 5-4-2. Την έχω δει στο κέντρο κάποια φάση όταν πάει να βγει 4-4-2 από ψηλά τα βλέπει πιο καλά. Ντάξει. Αλλά επί της ουσίας ήταν 4-2-3-1. Λοιπόν να βγει στην κόντρα. Κάτσε επειδή μπερδεύτηκα με αυτά που λες από ψηλά, τι γράφει εκεί πέρα 5-4-2. Βεβαίως όταν αμυνόταν η ΑΕΚ, όταν. 5-4-2. Ξεκίνησε με 4-1 ρε φίλε. 5-4-1. 6-3-1. 4-2-3-1 έπαιζε από την αρχή στο τέλος. Μαρία. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Κοίταξε, εγώ από ειρωνίες και από χλεβασμούς. Εγώ δεν κάνω τα νούμερα, δεν βγαίνουν. Από μπάλα, ξέρετε να πούμε να μιλήσουμε για μπάλα. Εγώ μπάλα, όχι εσύ. Εννοείται ότι όχι εσύ. Μπάλα, κοινωνία, πολιτική, θέατρο. Και εικαστικά μόνο με σένα. Μόνο με μένα, εννοείται. Όχι θέατρο, θέατρο με σένα. Στα θέατρα τα Πασκαλά. Ναι, μπάλα, όχι με σένα. Στα θέατρα τα Πασκαλά. Εσύ έχει μπάλα. Όταν είσαι 15 ετών, διάβασε το χέρι. Εγώ έπαιξα μπάλα, εσύ έπαιξε μπάλα. Θα σου λέγα τώρα. Για μπάλα, ξέρει. Θα σου λέγα τώρα. Για μπάλα. Θα σου λέγα τώρα. Καταρχήν πάνε στο γήπεδο να δεις μπάλα. Διότι εάν δεν πας σε γήπεδο, δεν μπορείς να έχεις άποψη πλήρη για τον αγώνα. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε γήπεδο. Σήμερα πήγες στην Τούμπα να δεις το παιχνίδι από κοντά. Τι να παίρνει. Λοιπόν, αν ξαναμιλήσει για Ρακλή αυτό, ενώ δεν είναι στο γήπεδο, θα γίνεται πέρα χαμός. Δηλαδή ο Ρακόπουλος. Ο Ραπτόπουλος δεν πρέπει να μιλάει για μπάλα, ρε φίλε. Πηγαίνει στο γήπεδο τρεις φορές το χρόνο. Όχι, να ακυρώσουμε αυτούς που πάει στο γήπεδο να μιλάει για άλλοι που δεν πήγαν στο γήπεδο. Ο Ραπτόπουλος, παιδιά, από σήμερα μιλάει για τον Ραπτόπουλο. Παιδιά, ο Μάριος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που είπε ότι το γκολ του Περέρα στη Βέρεια ήταν offside. Ο πρόεδρος της Βέρειας μου είπε ήρθε 3 μέτρα από πίσω. Τι λέω εγώ, υπάρχουν οι εκπομπές γραμμένες εδώ πέρα. Εσύ μου τι το πεις. Αυτό που σου λέω εγώ. Τι λες μωρέ. Τι λες μωρέ. Άλλο πολύ μιλιά. Φτάνει. Δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ. Εννοείται δίκαιη. Βάσει ευκαιριών, βάσει κατοχής, βάσει εικόνας, βάσει απόδοσης, ό,τι θέλεις, πάρ' το εννοείται δίκαιη. Απλώς έσπασε μια κακοδαιμονία να πω, που πάλι δεν θα σπαγεί αν δεν γινόταν το λάθος του βοηθού, γιατί εμείς έχουμε τα άντρα και λέμε ήταν λάθος. Εσείς δεν τα έχετε. Οι άλλοι εκεί πέρα πάλι δολοφονήσαν το ποδόσφαιρο και δεν το λένε. Δύο κραυγαλαία πέναλτι. Δύο offside κομμένα, αποβολή του Μιλιβόγεβιτς. Πες κι άλλα. Τι να πω κι άλλα, ρε. Με σένα γελάνε. Βγαίναν και γελάγαν με σένα οι σοβαροί. Ναι, sorry λίγο, αλλά έχει και ένα μια δόση αγάπη. Τροπή σα. Δηλαδή, μ' άρεσε πριν. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Δύσκολη φάση του ατρωμίτου στον κόσμο. Δείτε τη φάση. Αλλά δεν μπορεί όλα τα αφισβητούμενα, ρε παιδιά. Ρε, η φάση. Ολυμπιακού, κάτσε λίγο, ρε. Συγγνώμη, δευτερόλεπτα μιλήσει. Η φάση βγαίνει μετά τη γραμμή του out.
Έτσι το καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη φάση. Αλλά δεν μπορούμε να τα αφισβητούμε να είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Πάμε στο να. Όχι, θα μιλήσω. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα και μετά να μιλήσει και ο Γιώργος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αφήσαμε προτεραιότητα στον Τζόρνταν, ήταν στο γήπεδο. Φυσιολογικά να μιλήσει πρώτα. Τι σου λέγανε στο γήπεδο, Τζόρνταν. Και κλείνοντα για να μιλήσουν όλοι δευτερόλεπτα. Για αυτόν εδώ πέρα, ή στημένος είναι ή βλαμμένος. Αυτός εδώ που πέταξε την φωτοβολίδα μέσα στο γήπεδο. Ή στημένος ή βλαμμένος. Δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ. Δηλαδή να όταν έχει 22-23 χιλιάδες κόσμο δηλαδή το γήπεδο. Διαφωνώ και από αυτό θα ξεκινήσω. Όταν έχει 22. Κάτσε να ολοκληρώσω λίγο. Όταν έχει τόσο κόσμο το γήπεδο. Όλοι να προσπαθούν να σμπρώξουν την ομάδα να πετύχει τον γκολ να νικήσει. Να πετάγεται ένα μοντέλο από την κερκίδα να πούμε. Να πετάει, δηλαδή να διακόψει το παιχνίδι. Για ποιο λόγο. Για να πάρει το μάτσο. Για να πάρει το μάτς. Καλά σου λέω, Μάρις. Για να πάρει το μάτς. Ιστημένος ή βλαμμένος, δεν έξω. Αυτός πήρε το μάτς. Αυτός σήμερα, παιδιά, και με αυτό θα ξεκινήσω. Κατάλαβα πόσο μπάλα και αυτός πήρε το μάτς. Σήμερα για μένα το παιχνίδι το πήρε αυτό το αλάνι που πέταξε το καπνογόνα. Και επειδή είμαι ο παδός και δεν μου αρέσει να κρύβομαι, όπως κάποτε είχαμε νικήσει εμείς πριν 2-3 χρόνια, αν νομίζω το 1-0 με τον καπνογόνο που βγήκε ο Ντιόπου μέσα από τους κάπους και νικήσαμε 1-0 τον Ολυμπιακό, έτσι σήμερα. Πήρε αυτό το αλάνι για μένα, κακός ψάχνει ο Σαββίδης να βρει αυτόν που πέταξε το καπνογόνο. Κακός, και να μην τον αφήσει να ξαναμπεί στο γήπεδο. Πάνε αυτός λοιπόν στο Ολυμπιακό στάδιο, εσύ και το Ανταγιάλα. Άμα δεν πετούσε αυτό το καπνογόνο, δεν θα χειριζόταν ο επόπτης να δώσει έναν ύπαρκτο κόρνερ. Απλά είναι τα πράγματα. Χαίστηκε ο επόπτης τώρα από την άλλη μεριά που ήταν, στο 94-95, να δώσει το κόρνερ. Ακούστε λογική παιδιά. Και εγώ το λέω πραγματικά και έτσι είναι. Δεν θέλω να πούμε γαλλικά και πιάνω. Έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, τα κάνουμε και εμείς αυτά, τα κάνουν και ο Ολυμπιακός, τα κάνει και ο Παναθηναϊκός, εννοείται. Τα γουστάρεις. Στην μπάλα πάνω τι να πούμε, σας ακούω 30 ώρες ρε παιδιά, μιλάτε για ανάλυση σε ένα παιχνίδι τραγικό όπως θέλουν και μηνύματα εδώ ο κόσμος. Δηλαδή τι είναι, ένα παιχνίδι που έχει τώρα καθένας από δύο φάσεις, δηλαδή τώρα να τα λέμε όλα με το όνομά τους ρε παιδιά. Εσείς πιστεύετε ότι αυτές οι ομάδες που έχουμε είναι για να πάρουν πρωτάθλημα. Δηλαδή το να λέμε και να ξεστομίζουμε τη λέξη πρωτάθλημα είναι ντροπή. Τότε για μένα να βγει και ο Πάνθυρας και ο παδός της Ξάνθης και να λέει και να πει τον Ολυμπιακό πρωτάθλημα. Τον είδες εχθές. Τον είδα, εντάξει είναι καλός. Είναι για πρωτάθλημα. Εντάξει είναι καλός. Είναι καλύτερος από εμάς, τι να κάνουμε. Σκατά τώρα. Είναι. Επειδή λέμε την πραγματικότητα. Μάπα είναι και ο Ολυμπιακός. Εντάξει είναι μάπα. Μάπα είναι και ο Ολυμπιακός. Είναι τέσσερις. Έχει πιο μεγάλο ρόστερ, έχει καλύτερη ποιότητα σε ατομικό επίπεδο. Τώρα τι να συζητάμε. Και να σας πω και το πιο σημαντικό. Ξέρει να βάζει. Κακώς το που τα λέω εγώ για τον Ολυμπιακό και δεν τα λέω μαλάτος, αλλά το μεγαλύτερο για μένα πλεονέκτημα του Μαρινάκη είναι ότι κατάφερε αυτά τα χρόνια να βάλει τον Ολυμπιακό στις ευρωπαϊκές αγορές. Όσοι καταλαβαίνουν να βλέπουν το ποδόσφαιρο μακριά. Και τι εννοώ ευρωπαϊκές αγορές. Όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ζενίτ ενδιαφέρεται για το σέρβο του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός την απαντάει ότι κάτω από 12 δεν στον παραχωρώ, σημαίνει ότι είναι 100 χρόνια μπροστά και ότι εμείς είμαστε πίσω από τον ήλιο που πουλάς εσύ το καλύτερο παίκτη με 3 χαρτιά στη Ζενίτ. Εγώ το δικό μου με 1 εκατομμύριο σε κάτι ψευτοσαουδάραβες. Εγώ δεν πιστεύω αυτά τη Ζενίτ με το YouTube's. Δεν το πιστεύω εγώ. Εντάξει, λέω, Ρωτζέ, στα νούμερα δεν το πιστεύω. Και δεν είναι 12 μαζί. Δεν το φορτούν τώρα. Δεν το πιστεύω. Και το προωθούν. Και να σας πω και κάτι. Γι' αυτό είναι ρε παιδιά το νούμερο 1 μαγαζί στην Ελλάδα. Αντίστοιχο παράδειγμα από αυτό που έκανε ο Μελισανίδης μεσοβδόμαδα, που εγώ δεν θα πω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά υπήρχε ποτέ περίπτωση ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού να συνενέσει στο άνοιγμα της 4. Ως πότε εγώ θα είμαι ο μαλάκας της υπόθεσης. Δεν το ξαναπες αυτό, πάλι δεν το πες. Ότι. Όλο το ζουμί ποιο είναι. Παιδιά, ένα τέρπι δεν είναι μόνο το παιχνίδι της Κυριακής. Ξεκινάω από τη Δευτέρα ρεπορταζιακά. Τι είπε για την 4 αυτός, ξαναπες. Ότι. Λέω ότι υπήρχε ποτέ ερώτηση. Κάνω εδώ στο πάνελ. Ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Κάνε έτσι λίγο. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Κάνε λίγο νεράκι. Τι έγινε τώρα, τι είμαστε, πρετεντέρης είμαστε. Εντάξει, αλλά δεν φαίνομαι σαν. Υπήρχε ποτέ περίπτωση ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός να συνενέσει μεσοβδόμαδα πριν από παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο άνοιγμα της 4. Πλάκα κάνουμε ρε παιδιά. Θα είχε φύγει όχι αύριο, από χθες. Φοβήθηκες δηλαδή, είχα σημαίνει από το άνοιγμα της 4. Όχι ρε Σιντζόντα, και το είπα και πριν ότι εγώ δεν κάθομαι να μπω σε διαδικασία αν έκανε σωστά ή λάθος. Και να σου πω και κάτι, ναι, εγώ την κουστάρω την 4 να είναι τυγκαρισμένη σήμερα. Τι να έρθω να πάρω το μάτς, κλέφτηκα, τότε, να πω εγώ τη 4 κλειστή και τέτοια. Τότε το μεμπτό ποιο είναι. Να μην πω τη λέξη τρυπηδίστηκα πάντα. Το μεμπτό ποιο είναι τότε. Άλογο αντιπαραθέτω και κάνω αυτή την ερώτηση. Εξήγησε του το μεμπτό τι είναι. Αν το κάνει το αντίστοιχο Ιβάν, τι θα γινόταν σήμερα. Πες του λίγο. Εννοείται και πρέπει να το. Αυτό μπράβο στο Μελισανίδη. Μπράβο γιατί θα μας τρελάνουν αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε. Για να δείξει επικοινωνιακά στο δικό σου ότι όντως είμαστε σύμμαχοι. Και το καταλαβαίνω αυτό. Κλείστε τα πέταλα όλα να παίζονται χωρίς κόσμο. Τι να πούμε τώρα αυτά. Το κατάλαβες. Μετά τον άλλον είχα κι άλλον. Αυτό κατάλαβα. Ξέρω εγώ, αυτό κατάλαβα. Δεν βάζει λόγια ρε Σιντζόρνταν που. Αυτό κατάλαβα, ρε φίλε. Γιώργο,
Ναι. Συνέχισε. Περίμενε εσύ, δεν ήταν κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα αγωνιστικά για την ομάδα, όχι, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, άμα νικούσαμε, εγώ θα ρίχνα στάχτη στα μάτια και θα έλεγα ότι πάμε για πρωτάθλημα. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα μην γελιόμαστε. Για μένα θέμα χρόνου να φύγει ο Ολυμπιακός, να τελειώσει ο πρώτος γύρος με 14-15 βαθμούς πάνω από τους υπολείπους. Θα πάρει τώρα και τον Βάζελο στην έδρα του με κανένα 2-0. Μάνταλο διαιτητή σας τον δίνουμε από τώρα. Ή κανένας Αρετόπουλος. Όχι, Αρετόπουλος έπαιξε με ΠΑΟΚ. Εντάξει, εύκολα δύσκολα αυτό θα το πάρει. Δύο εβδομάδες, και από εκεί και πέρα, από και πέρα λένε θα παίξει τρία παιχνίδια εκτός έδρας σε Τούμπα, Λεωφόρο και ΟΑΚΑ. Και τι έγινε, οι άλλοι δηλαδή σας πείθουνε ότι θα νικάνε μέσα έξω. Εσένα σε πείθει ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει όλα. Δεν με πείθει. Τώρα που θα αλλάξουν τα κόζια με την κατώτερη ομάδα από πέρσι. Τώρα που αλλάζουν τα κόζια. Εχθές έπρεπε να χάσει από τον Ατρόμητο. Και παιδιά, όπως επίσης και θέλω να κάνω ένα σχόλιο γιατί έβγαλε ο Κώστας τον Καραπαπά και του έστειλα και μήνυμα στην εκπομπή. Καλά έκανε και τον έβγαλε. Πρέπει να καταλάβετε σε αυτή την πόλη ότι όποιος το πραγματικό σου εχθρό πρέπει πρώτα να τον μαθαίνεις και μετά να τον εξολοθρεύεις. Εντάξει, αλλά. Άμα δεν είναι ο Καραπαπά στην τελική και δεν μ' άρεσε, δεν κάνω τώρα το δικηγόρο του. Τον γρόλιο του Ραπτόπουλου. Απλώς πώς το βλέπω εγώ με το ταπεινό μου το μυαλό. Ότι ρε παιδί μου τον έβγαλε για να το ξεμπλωστιάσει. Ποιον ρε? Τον Καραπαπά που τον έβγαλε στο ραδιόφωνο και δημιουργήθηκε όλος αυτός ο άλλος. Έπαιξε δηλαδή, πολύ Μακεδονομακυλίκη. Ένα μπράβο. Και στην τελική ρε παιδιά έπαιξε Μακεδονομακυλίκη γιατί. Βγήκε ο Καραπαπάς και έδειξε αυτό που λέμε τη γαβρίλα. Έδειξε ρε παιδί μου ποιοι πραγματικοί είναι. Το who is who τους. Αυτό δείξανε. Αυτό έδειξε και στα παιδιά, στον Κόκκινο και στον Κώστα που βγήκε στη μισοβδόμαδα στην εκπομπή. Εγώ ξέρω ότι. Τώρα και για να κλείσω, sorry, λίγο Τζόμπαν. Εγώ ξέρω. Πάνω σε αυτό. Εγώ ξέρω ότι πήγαν τα ραδιόφωνα κάτω και δεν τους άφησαν μέσα να πούνε. Αυτό, μα γι' αυτό το λόγο τους τους έβγαλε ο Κώστας για να τους ξεμπλουτιάσει. Και αυτοί θεώρησαν τώρα επικοινωνιακή νίκη. Εγώ αυτό ξέρω. Έτσι, αυτοί βγήκαν και δείξαν πάλι το πραγματικό τους εαυτό. Αυτοί είναι ρε Τζόρταν, δεν κρύβονται. Σου λέει, εγώ δεν θα τον έβγαζα στο δικό μου το ραδιόφωνο, ας πούμε. Είμαι αυτό, σας κάνω αυτά και σας το λέω φορά παντού. Αλλά δεν με πειράζει που τον βγάλανε, αλλά εγώ δεν θα τον έβγαζα, ας πούμε. Γιατί να μην τον βγάλανε, έτσι δεν γουστάρω. Τζόρταν, τι έχουμε, χούντα έχουμε. Όχι, δεν γουστάρω, είναι ο παδός και δεν γουστάρω. Όχι, δεν θέλω να τον με πει τι, ρε φίλε. Και ο Κυριάκος, Κυριάκου βγαίνει στα Αθηναϊκά. Δηλαδή ο Καραπαπάς δεν είναι ο παδός, μισό λεπτό. Γιατί να τον βγάλω, ρε φίλε. Ορμάει στον Παράσκο προχθές και τον κάνει άνω κάτω και ο Αμόγιο τον είπε Καραγκιόζη, τον είπε αυτά, τον είπε. Τον Παράσκο τον προπονητή. Ναι. Γιατί να τον βγάλω, να με πει τι αυτός εδώ. Το ίδιο σκεπτικό. Ναι. Δεν τον βγάζω εγώ. Περίμενε, με τίποτα. Περίμενε να τρώω πόρτα την προηγούμενη μέρα από το ραδιόφωνο, ας πούμε. Δεν με βάλει μέσα να σφιγγάρω το μάτι. Εσείς δεν. Το ραδιόφωνο το δικό σου, από ό,τι είπε ο Καραπαπάς, δεν θα στέλνει άτομο, έτσι μας είπε. Ποιος το είπε, κάτω ήταν ο Σάκης ο Κίνας. Δεν ξέρω, Κίνας. Κάτω ήταν ο Σάκης ο Κίνας. Πάντως άλλο ραδιόφωνο δεν θα πω για τα αθλητικά. Ξέρω εγώ, ένα ραδιόφωνο, το Ράδιο Θεσσαλονίκη, μπήκε και έκανε κανονικά μετάδοση. Και όταν ρώτησα εγώ τον Καραπαπά, ρε φίλε. Σου είπε φορά παρτίδα ότι μπορεί να είναι διαφορετικού είδους συνεργασία. Έδωσε 20.000 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μου λέει μπορεί να μην έδωσε. Ήταν ενηγματική η απάντησή του. Τι ενηγματική, ξεκάθαρα σου. Συνεργασία ανταλλακτική, ανταποδοτική. Ανταποδοτική σου. Ναι, αυτό είναι, γίνονται μεταξύ ραδιοφώνων και. Εντάξει, αυτό ήθελα να μάθω εγώ κτλ. Εντάξει τώρα. Μάλλον τα αθλητικά ραδιόφωνα ενοχλούσαν, το Ράδιο Θεσσαλονίκη δεν ενοχλούσε, φαντάζομαι, και επειδή και το Sport FM δεν τα αφήσα να μπει και λόγω Θωμαίδη. Υπάρχει ομερτά, ρε φίλε, πώς θα γίνει τώρα. Τι να κάνουμε, εντάξει. Υπάρχει ομερτά, υπάρχει ομερτά. Και κάτι ακόμα, Κώστα, εμετικά τα σχόλια στο πρόσωπό σου περί Ρουφιάνου και τέτοια. Κοίταξε να δεις. Εμετικά. Άκουσε να δεις. Δηλαδή, τι επικροτούμε, να αφήνουμε τον κόσμο στο σκοταδισμό, να μην καταλαβαίνουν ποιοι είναι και ποιοι δικούν τον αντίπαλό σου. Όταν είναι οπαδοί αυτοί που τα λένε. Όχι, μιλάω για συναδέλφους σου εντός εισαγωγικών. Δεν είναι συνάδελφοι, αυτοί είναι οπαδοί. Οπότε πρέπει να τους βγάζεις από συναδέλφους. Εγώ δεν θα τον έβγαζε τον Καραπαπά. Άκου τώρα για τον Καραπαπά. Εννοείται. Τώρα κοίταξε να δεις. Εγώ δεν πήρα άδεια, ας πούμε, μπορώ και εγώ να μιλήσω, αλλά επειδή εγώ δεν ασχολούμαι με τους άλλους, επειδή μου δίνεις πάσα. Για παράδειγμα, ας πούμε, όταν ο Μπατατούδης άνοιξε την Ωμέγα TV και μάντρωσε 40 κοπρόσκυλα και τα τάιζε, εγώ δεν βγήκα να πω γιατί δεν παίρνει σε μένα. Καταλαβες τι γίνεται. Για ποιο λόγο, ας πούμε, να βγω και να πω εσένα, γιατί είσαι μισό λεπτό ο Μπατατούδης που χρέωνε τον ΠΑΟΚ και τον κάνανε πλάτες, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάποιοι οποίοι δουλεύαν εκεί δεν μιλούσαν εναντίον του Μπατατούδη. Οπαδικό. Ή για παράδειγμα, όταν βγάζαν το Σπανουδάκι στην Ετρία και παίζανε πάσες μαζί και χρεώνονταν ο Ηρακλής ο Βουγκαράς. Δεν το ρωτήσαμε, δεν πήρε την άδειά μας όπως εμείς δεν πάρουμε την άδεια κανένας για να βγάλουμε κάποιον να μιλήσουμε, για παράδειγμα. Ούτε αν κάποιος πήγε και έπαιξε στον Ολυμπιακό τερματοφύλακα και είχε τον κόκαλη, ας πούμε, εργοδότη, του είπαμε γιατί ρε φίλε πας στον Ολυμπιακό και παίζεις μπάλα, αφού είναι η Βόρειος Ελλάδα εδώ κτλ. Εμείς λοιπόν δεν ασχοληθήκαμε μαζί τους. Και θεωρώ ότι το να ασχολείσαι με τον άλλον πρέπει να τον φτάσεις πρώτα. Όταν είσαι στο 3
Και άλλο είναι στο 20. Όχι, όχι, μπερδεύεσαι. Μισό λεπτό. Άσε, μιλάω εγώ τώρα. Τι μπερδεύεσαι, τι κάνει τώρα το δικηγόρο. Μπερδεύεσαι, φυσικά. Στο 3,5 και εγώ στο 18 ή στο 20 και εσύ στο 4. Εντάξει, ασχολείσαι γιατί προφανώ νιώθει μειονεκτικά. Αλλά εγώ δεν μπορώ τα κόμπλεξ τα δικά σου να στα γιάνω. Άμα θε να γιάνει τα κόμπλεξ σου, να πα σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο. Δεν πήρα εγώ την άδειά σου. Φυσικά, δικαίωμα έχει. Ο καθένα έχει το δικαίωμα για ό,τι θέλει. Ο κόσμο κρίνει. Εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται. Εγώ είπα την άποψή μου, εγώ δεν τον έβγαλα. Καλά, εσύ είσαι παδό. Τι να κάνω, εγώ δεν είμαι όμω. Εντάξει, εσύ δεν είσαι, εσύ μπορεί να έχει περάσει αυτά τα κόμπλεξ. Άλλοι πάλι μπορεί να τον βγάζανε. Αλλά εγώ είμαι σίγουρο ότι η τρομερή πλειοψηφία τη πόλη δεν τον έβγαζε. Ναι. Βέβαια. Δημοσιογράφοι δηλαδή. Και δημοσιογράφοι και οπαδικέ εκπομπέ αδέλφη και οτιδήποτε. Εγώ τι είμαι. Οπαδική εκπομπή τι είσαι, είσαι δημοσιογράφο. Έχω κάνει οπαδό εγώ. Εγώ έχω μαλώσει με όλου του οπαδού. Να μπαίνει. Τι σημασία έχει. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει. Του Ραπτόπουλου είναι κατηγορία σόου ποδοσφαιρικό. Είναι σόου ποδοσφαιρικό. Δεν με βρίσκει. Το δικαίωμα του καθενό να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν είμαι σόου ποδοσφαιρικό. Ο Γκαρσία βγήκε σε αθηναϊκό ραδιόφωνο. Και έκανε τα χέρια στους Ολυμπιακούς και τον βγάλα σε αθηναϊκό ραδιόφωνο. Εγώ όμως, άμα είμαι τώρα. Καλά, καλά και τον βγάλα. Δεν θα αφήσω ας πούμε, ραδιόφωνα που πρόσκεινται σε άλλη ομάδα τη συγκεκριμένη, α πούμε, εμεί στην Τούμπα να κάνω ένα μετάδοση. Εννοείται. Και όποιες εκπομπές κατηγορούν τον ΠΑΟΚ, εννοείται ότι θα τις κόψω, ας πούμε. Εννοείται. Μπορεί και να πας στον Πανόπουλο και να φας πόρτα και εσύ. Φυσικά. Και να πας. Εννοείται. Είναι στη δημοκρατία, δεν είναι. Όχι, δεν είναι δημοκρατία. Τι είναι δημοκρατία. Θα αγωγώ εκπομπή και θα κράζει τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Και θα τον βάλω στο ιστορικό. Τι γράφεις, βρεχτάρα! Γιώργο, πάμε λοιπόν, πριν μιλήσει ο Γιώργος, λίγο δύο λεπτά. Ναι, γρήγορα θα Γιώργο, μόνο να τελειώσει. Όσον αφορά το αγωνιστικό, δεν θα κρίνω το παιχνίδι μόνο το σημερινό. Εγώ βλέπω ότι ο Κετσπάγια τα διέλυσε όλα το καλοκαίρι. Ό,τι είχαμε κάνει πέρσι με Πογέτ, τα έχει διαλύσει όλα. Δηλαδή, μια ομάδα που δεν έχει βασικά αγωνιστικό προσανατολισμό. Εντάξει, δείχνει τώρα αυτός ο ανθρωπάκος που ήρθε τώρα ότι προσπαθεί να επαναφέρει μια κανονικότητα. Ο Αρδίζογλου, Χρήστο. Εντάξει, ναι, το παλέπει, ένα μπράβο. Ο Αρδίζογλου, Χρήστο. Ο Αρδίζογλου, όπως είναι σήμερα. Μοιάζει, ναι. Σε λίγο πιο σκούρο. Ναι. Εντάξει, τώρα και ένα σχόλιο τελειώνοντας για τον Τίγρη. Βλέπω τον Καζάνη κοχλάζει. Πάρα πολύ κοχλάζει, πρόεδρα. Καλά, Γιώργο, να πούμε. Βλέπω τον Μπάγκεφ σε επόμενο ξυλαστήριο θύμα. Ήδη τα πινελίκια την προηγούμενη Κυριακή αρχίσανε. Και το επόμενο ποιο θα είναι. Ραπτό.gr, ο Μέλης Ανίδη. Μετά δεν βλέπω να μένει άλλος. Ραπτό.gr, ραπτό.gr. Φτιάξε τον ήχο, κομμουνιστή, οι νεοδημοκράτες φωνάζουν. Ζόρικα, πρόεδρα. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοχρησιμοποιημένες στο ραπτό.gr. Γιώργο, βασικά με αυτό θα ξεκινούσα. Ναι, όλες τις εκπομπές μπορείτε. Τόσο μπαλά που συνείδησε. Λέγε. Λοιπόν, όλες τις εκπομπές μπορείτε να τις βλέπετε ζωντανά και μαγνητοσκοπημένα την άλλη μέρα. Χαιρόμαστε καταρχήν και για τα μηνύματα που μου στέλνετε και στο προσωπικό mail και για όλους. Ακόμα και αν είναι υβριστικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα για το match. Όντως, είναι ένα match το οποίο θα ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα. Πιστεύω, αν δεν υπήρχε να είναι καλά αυτός ο βοηθός, χάρη σε αυτόν θα έχουν κατανάλωση τα ραδιόφωνα για να πάρουν οι αεξίδες σήμερα το βράδυ. Καλό. Και πάω αεξίδες αύριο το πρωί. Αν δεν υπήρχε, δηλαδή ήταν κανονική σέντρα και έμπαινε τον γκολ, κανένας δεν πρόκειται να ασχολούτανε. Πολύ μέτριο το επίπεδο. Διαφωνώ όμως με το Δήμο. Ότι είναι τόσο άνετο Ολυμπιακός. Αν το δούμε και τον Ολυμπιακό με 50 βαθμούς, εγώ δεν λέω, είναι λίγο καλύτερος, αλλά δεν έπρεπε να έχει 18 βαθμούς και άλλοι να έχουν 14 ή 15 ή 11. Έπρεπε να έχει 16, να είναι πιο, δηλαδή θα αποσπαστεί πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει τέλος πάντων. Εκτός αν αλλάξουν τα πράγματα και πέσει σαν χάρτινος πύργος. Τώρα. Άκουσες, κρατάει και πισίνη. Ευσεβής πότη. Ναι, φίλε, τέλεια διαιτησία είναι στα δύο μάτς του Ηρακλή με Παναθηναϊκό. Τέτοια διαιτησία στην Τούμπα τα τελευταία 48 χρόνια δεν είχα ποτέ. Δύο πέναλτι καθαρά στο Παναθηναϊκό. Στο κύπελο την Πέμπτη είναι το πιο αισχρό 50-50 από τη ζωή μου. Σε σημείο που ενοχλήθηκα. Έπεσα στο Απόστολος Νικολαίδης και δεν έδωσε μισό κουκούτσι. Μπράβο ρε διαιτητή. Αν μ' ακούς, αν μας βλέπεις δηλαδή, συγγνώμη, όχι Ευαγγέλου σήμερα. Το να τη παίρνει θέλω. Ο Καραντώνης ο Δημήτρης από την Ημαθία, από την γειτονιά μας είναι, από την Ημαθία. Μπράβο, ρε Καραντώνη. Δηλαδή την Πέμπτη με εκνεύρισες από το 50-50. Και σήμερα ήταν πάλι 50-50, απλά έδωσε ένα κουκούτσι φάρου στο Παναθηναϊκό και δεν δίνει υπέρ του Παναθηναϊκού ένα πέναλτι το οποίο είναι, την κάνει ο Ρούσο. Πρώτο μήνυμα έχει τρεις κίτρινες στο Παναθηναϊκό και μία ώρα. Και το offside του Μπέρ που είναι καλυμμένος σχεδόν μισό μέτρο. Έχετε 14 λεπτά μέχρι το διάλειμμα. Πάρτε το. Εμείς θα μιλήσουμε καθόλου. Στο τέλος. Υπάρχει. Ναι, είμαστε τελευταίοι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω και πολλά πράγματα γιατί θέλουν και οι άλλοι να μιλήσουν. Περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Προπονητής θεωρώ ότι κακώς σήμερα ίσως κάποιοι έπρεπε να ξεκινήσουν. Στην αρχή ενώ δεν ξεκίνησαν, βέβαια αυτός ξέρει καλύτερα
Ήταν Φερνάντο Σάντος. Διαχείριση υλικού. Ε? Του πάνε τα εκτός έδρας, το κλασικό. Ναι, του πάνε. Του πάει ο δεύτερος ρόλος που πάει. Εγώ τον θέλω σαν προπονητή με στην Τούμπα εκεί. Να κυριαρχήσει, να πνίξει. Περιμένουμε να δούμε. Ρεχεί. Διάλογο δεν κάνουμε. Ναι, μιλάει ναι, και τελειώνει. Δεν έχω να πω γενικά πολλά πράγματα. Άμα δεν έχει να πει, πες τα τελειώνει. Να μιλήσει ο Μάριος με τον Μαλάτο. Τι να λέγε, Μάριο. Μαλάτο. Λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Ναι. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Σπανό που μίλησε για αλλίωση αποτελέσματος. Ναι. Κύριε Σπανέ, σας γνωρίζω προσωπικά. Είστε σοβαρός. Μην καταφεύγετε σε τέτοιες μεθόδους. Επειδή σοβαρός θα σας βλέπουν σαν μερικούς και δεν θα μ' άρεσε, γιατί είμαστε και πατριώτες, Περιστέρι. Δεύτερον. Στον αγώνα, και μετά θα έρθω στην κριτική για την ομάδα, στο 17ο λεπτό ο επόπτης παραλείπει ένα offside καθαρό του Ατρομήτου και γίνεται μια φάση που μετά βέβαια μπορούσε να δώσει πέναλτι και να μην δώσει, γιατί τα χέρια του τα είχε μπροστά στο σώμα και όχι να τα έχει απλωμένα ή κάτι άλλο. Δεύτερον, ακυρώνει στο 25ο λεπτό ένα γκολ του Λεταλέκ, ο οποίος το ακύρωσε, χαμογέλαγε και έκανε αυτό το σήμα στον επόπτη, που συνέμενε ότι γνώριζε τι ακριβώς είχε γίνει. Από τότε πέφτει στη Λίβερπουλ. Και στην τρίτη φάση δεν δίνει πέναλτι οφθαλμοφανέστατο για ορισμένους εδώ μέσα, στον Γκέιτα. Διπλοπέναλτι, ο οποίο ξάπλωσε. Αυτό το λες πέναλτι! Ίδια με τον Κυριακή είναι αυτό! Ο οποίο ξάπλωσε. Δεν τον βρήκε κανένα, ξάπλωσε μόνο του και ο διαιτητής στα τρία μέτρα. Ίδια με τον Κυριακή, λοιπόν, αυτό είναι πέναλτι αυτό! Μάριε, σε παρακαλώ. Για όλα αυτά, κύριε Σπανέ, την άλλη φορά σα θέλω όπω σα γνωρίζω. Για την κόκκινη την πυλοβολή. Η Ορδάνη άσε κόκκινες κάρτες για στο τέλος θα καταπιείς και καμιά. Άστο κόκκινες κάρτες δεν είναι. Άστο τώρα, καημένε. Αυτός που δεν έπρεπε καν να παίζει. Εργολαβία. Άκου, εγώ δεν θα σε βοηθήσω να έχεις ακροαματικότητα στην εκπομπή σου. Μη μιλάς όταν μιλάω εγώ. Εγώ δεν σου μιλάω όταν μιλάς, οπότε θα κάνεις και εσύ το ίδιο από μια στοιχειώδη ευγένεια. Πάμε τώρα στην ομάδα, κύριε Μπέντο. Θα βάλω πάλι σήμερα τις φωνές. Διότι η ομάδα δεν είναι καθόλου καλή. Ακολουθεί το λεγόμενο ρεύμα του πρωταθλήματος, το οποίο λέει ότι κάθε Κυριακή που περνάει τα μάτς γίνονται χειρότερα. Παράδειγμα, 7 αγώνες, αυτή την αγωνιστική 7 γκολ, κλείνει παρένθεση. Κύριε Μπέντο, η ομάδα είναι πολύ μέτρια. Η άμυνα κάνει πάρα πολλά λάθη. Το Ρέτσο, γιατί τον τυρανάτε και αριστερά? Έχουμε παίχτη να βάλετε τον Μάρτιν στο αριστερό back half και τον Καμπιά στο αριστερό κόφτη. Καλό. Έχουμε παίχτη. Επίσης, να τον βάλετε... Μάρτιν στο κοντό. Το half. Ναι, το μουστάκι. Ναι, ναι. Back half. Μπορεί να παίξει αριστερά. Μέχρι να γυρίσει ο Ντελαμπέκια μπορεί. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι ο που παίζει. Όχι. Ο Μάρτιν, ναι. Ναι. Ναι, και να βάλει τον Καμπιά στο δίπλα στο Μιλιβόγεβιτ. Από εκεί και πέρα ο Μάρι είναι πάρα πολύ καλός, καλύτερος από τον Φιγκέιρα, ο οποίος πρέπει να τον προπονήσετε επισταμμένος για να βγάζει και καμιά σέντρα της προκοπής. Αυτές οι σέντρες που κάνει δεν τις φτάνει ούτε ο τηλεγραφόξυλος. Δηλαδή ο Μάρ στη θέση του Φιγκέιρα. Φυσικά. Ο Καμπιάσο μαζί με τον Μιλιβόγεβιτ. Με τον Μιλιβόγεβιτ και αριστερό. Έξω ο Ρέτσος. Έξω ο Ρέτσος, θα τον έχει αναπληρωματικό. Και ο Μάρτιν αριστερά. Δεν μου λες με τον Ποτία και τον Ντακώστα, που είναι πιο αργή από τις ντακώτες, ναι, και τα φέρετρα στα μνήματα και τις νεκροφόρες. Ναι. Αυτοί οι δυο center back και οι εκνευριστικοί, που άμα δεν έχουν ψηλά, δεν γυρίζουν πίσω με τίποτα, σε εκνευρίζει αυτό το πράγμα, σε Ολυμπιακό. Δηλαδή, εσύ αν είσαι ο Μαρινάκης, έχεις αυτούς τους δυο center back στο Ολυμπιακό. Όχι. Αλλά επειδή εγώ δεν πληρώνω όπως πληρώνει ο Μαρινάκης, ναι, εγώ δεν μπορώ να του κάνω υποδείξεις. Πώς να του κάνεις υποδείξεις? Απλώς με το... Κάτσε, τι απλώς... κάνεις, εντάξει, δηλαδή αριστερό back στον Ολυμπιακό. Απλώς, ναι, μπορούμε, ναι, να συνιστούμε θέματα. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θέλει έναν Μέλμπεργκ. Ή για να πάω και πιο παλιά, έναν ο Βοσέλας. Άστε τώρα που πήγες από τον Βοσέλας. Άστε τον Βοσέλας, ποτέ στην Ελλάδα δεν έχει ξανάρθει, εντάξει, άστε. Ο Σότου θα έχει Αρετόπουλους και Δελφάκηδες, δεν πρόκειται να φέρει ο Βοσέλας. Από εκεί και πέρα μην μιλάς, σε παρακαλώ. Απαντάω, φίλε. Να μην, δεν σου απίθυνα το λόγο. Γιατί εσύ δεν μου τον απευθύνεις.
Ακούτε ρε παιδιά. Τι είσαι, εκπομπή σου είναι. Όχι. Απαντάω σε αυτό που λες. Ωραία, όταν θα μιλάς θα πετάγομαι κι εγώ. Τι χούντα έχουμε, δεν κατάλαβα. Πάλι χούντα. Ναι, αλλά προηγουμένως είπε σε ραδιόφωνο, θα καίει, θα παγορεύει όποιον θέλει. Κάτσε, έχουμε χούντα και μου την εκπομπή, παντά τον έβγαζα ρε. Α, στη δικιά σου. Γραφείο τύπου στον ΠΑΟΚ πηγαίνεις. Λοιπόν. Γιατί όχι, κακό είναι. Πα. Κακό είναι, δεν κατάλαβα. Το σχέδιο του Ζόντερ είναι για να γραφείο τύπου αλλών ομάδων. Να τελειώσω ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μπέντο, ναι, ευτυχώς που το γυρίσατε και σε 4-4-2, ναι, και δεν μας έκανε άλλη ευκαιρία ο Ατρόμητος, διότι θα χάναμε το παιχνίδι εξαιτίας σας που δεν το βλέπατε. Έπρεπε να φτάσουμε στο 60 λεπτό. Σας παρακαλώ να είστε πιο προσεκτικός. Επίσης, ναι, θα πρέπει να δημιουργήσετε καλή ψυχολογία στον καπίνο. Αυτός τρέμει. Δεν ξέρω το λόγο. Θα επανέλθω. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι με τον Παναθηναϊκό να φροντίσουν στην οπισθοφυλακή μας να μην υπάρχουν τέτοιες φάσεις, γιατί αυτή είναι καλύτερη κυνηγή από όσους έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Μεγάλη προσοχή. Ναι. Δεν μου λες, τα πλαϊνά σου. Ναι. Δηλαδή, ο Κυβρακίδης εξαφάνισε το Σεμπάτι. Για πλάκα. Ποιος συμπάρεψε. Λοιπόν, ο άλλος ο Πάρντο έχει κάνει ένα κεφάλι σαν τον Μπάγκαλο έχει γίνει. Από το φαΐ. Δεν τον ο άλλος, είχα την αρχή. Ο Ελληνιολούσι, πώς το λένε, ο Ελληνιολούσι. Και αυτός δεν έσουμε, όταν πέρασε ο Τζόρτζεβιτς με τον Γεωργάτο και εγώ βλέπω τον Ελεονούση να πούμε και τα λοιπά, είναι ελονοσία. Σε πιάνει μια κατάθλιψη. Με άλλα λόγια, η τετράδα σου στην άμυνα και οι τέσσερις, γιατί και ο Μάρτ, όπως λες, είναι καλύτερος, είναι για κλάματα, οι τέσσερις πίσω. Είναι καλύτερη, ναι, από τους υπόλοιπους υπάρχοντες στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά για τον Ολυμπιακό, μπράβο, ναι, που είναι η 25η ομάδα στη βαθμολογία της UEFA, είναι λίγη. Μάλιστα. Και αργή. Επίσης μου κάνει εντύπωση, ναι, αφού παίρνω την μπάσα θα βάλω εγώ γκολ, ναι, γιατί δεν δοκιμάζει το Σιώβα. Ναι. Δεν έχω καταλάβει. Ο άνθρωπος έχει πάρει 6-7 πρωταθλήματα κύπελα double. Το δηλαδή. Σύνοχο, αριστερό μπακ. Αριστερό στόπερ. Αριστερό στόπερ. Τον έβαλε στο κύπελο και μετά. Ναι. Τον έβαλε στο κύπελο και ήταν πολύ καλός. Ναι. Γιατί τον άφησε έξω. Λέγε Γιώργο. Μου πήρε τηλέφωνο ο Άκης ο Παναθηναϊκός που θα είναι εδώ την άλλη Κυριακή για να σχολιάσει τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκός. Ο Βάζελος. Ναι. Την Καβάλα. Ναι. Και μου είπε ότι με Μπέρκ Σέντερ Φορ και Λέτο και 50-50 διαιτησία και τον Παναθηναϊκό σε δεύτερο ρόλο, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Σε ρόμβο δηλαδή, όπως έπαιξε σήμερα με τον Ηρακλή Διάδα, ναι, με διαφάνες δεκάρι και στα πλευρά. Ο Παναθηναϊκός με αυτή την άμυνα που έχει, ναι, θα φάει 3 γκολ μεθαύριο και γράψτε το. Εγώ δεν δίνω ποτέ προγνωστικό. Εάν τον παίξουν 50-50 του Παναθηναϊκού θα περάσει από εκεί μέσα. Καλά, εσύ τι θα πεις στο σύμμαχο. Αυτό που σου λέω εγώ, καλύτερη ομάδα. Οι σύμμαχοι. Δεν έχω κανένα σύμμαχο. Έχετε βγει και με την ΑΕΚ σύμμαχοι. Ο Πάγκ ήρθε προχθές και σας έδειξε πώς παίζετε το ποδόσφαιρο και κάτω. Ναι, μας έδειξε και χάσε. Φυσικά. Εύχομαι πάντα να μας δείχνει και να χάνει. Α, μπράβο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ θέλω τους 3 βαθμούς κάθε Κυριακή βράδυ, κύριε Μπέντο. Ακούσατε κύριε, τους 3 βαθμούς θέλει αυτό. Αυτό. Θέλει έναν αδελφάκι εκεί πέρα να δίνει, να κυρώνει τα πέναλτι. Να μην ποιο τα δίνει. Πέναλτι. Αυτά του Ατρομήτου. Του Κεϊτά. Του Ατρομήτου και τα δυο φυσικά. Για δέσω καλά. Βγάλ τα μαύρα γυαλιά. Εγώ να βάλω τα μαύρα. Ποιο είναι που ξέρει να το πει, εγώ ρε είμαι. Εγώ είμαι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε κανονικά. Έγινε και μια μαρούλα. Ψιλοπράγματα. Έλα, εντάξει, το αγαπημένο μου. Συνηθισμένη μια ζωή. Τον πας παράδειγμα. Λοιπόν, τηλέφωνο βάλε στη ζωή μου. Και βάλε μπατάκι στην πόρτα. Στο έχω πει χιλιάδες φορές. Άμα δεις κανένα παιδί. Όποιον άνε ρε παιδιά έλεος. Μα είναι δυνατόν. Βάλε. Με τι πάμε αφού δεν έχει γραμμές.
Λέμε καλημέρα. Έλα φίλε. Ναι. Να ακούμε καλύτερα. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωραίος να καλώς το. Μ' ακούτε. Πεντακάθαρα. Ωραία. Λοιπόν, πάω χτίσιμε. Ωραίος. Να λέτε τι ομάδα είστε. Μπράβο. Έτσι πάω. Ορίστε. Ναι, να, για τον κόσμο λέω. Να λέτε τι ομάδα είστε. Τι ομάδα είστε, ναι. Ναι, ναι, λέει, είμαι ΠΑΟΚτής. Ναι, λοιπόν, καταρχήν ήμουνα στην Τούμπα. Πάω κάθε Κυριακή στην Τούμπα. Ο Τζόρνταν με ξέρει. Μαζί πάτε. Όχι, ποτέ. Λοιπόν, είμαι ο ταξιτζής, με ξέρει ο Τζόρνταν. Ποιος ταξιτζής? Αλλά ο Τζόρνταν πρέπει να αλλάξει λίγο τα μάτια του. Γιατί τι και να μην υποστηρίζει τον καθένα. Ποιος, κατά... εξήγησε το με λεπτομέρειες. Με λεπτομέρειες, θα σου το πω. Δεν ακούγεσαι καθαρά, τέλος πάντων. Καλά. Πάλι καλά που λοιπόν, οι λεπτομέρειες είναι εξής. Ναι. Από την αρχή του πρωταθλήματος τον βάλανε προπονητή τον Ίβιτς. Τον βάλανε. Και βάζει. Τη μια τον Κουλού ένα μάτσο. Την άλλη τον Περέιρα. Την άλλη τον Έτσι. Την άλλη τον Γιουβέτσι. Και όλη την ώρα μας έχει το ίδιο, την ίδια πιπίλα. Ό,τι δηλαδή. Τον Νταλμά, ο οποίος έβαλε ένα γκολ με τον Άγιαξ. Με αυτό θα μείνει. Λοιπόν. Δεν βάζει Κουλούρι, δεν βάζει Περέιρα. Τον Περέιρα τον έβαλε στο 88. Να κάνει τι. Άνθρωπος που σε βγάζει γκολ όταν τον βάζεις. Σε φυσικά, σε κύπελα, σε έτσι και τον κρατάς έξω. Και έχεις τον Τζόρνταν να τον υποστηρίζει. Δεν μαρκάρει ρε ο Περέιρα, σε λένε. Δεν κάνει, ο Κάμπος είναι συνέχεια μέσα στις φάσεις, δεν το βλέπεις. Τι είναι ο Κάμπος? Μέσα στις φάσεις. Ξεκινάει από πίσω, μπορεί να γυρίσει πίσω να μαρκάρει, να πάρει την μπάλα, να φύγει μπροστά. Συνέχεια στις φάσεις μέσα είναι. Εσύ αυτό βλέπεις? Αυτό βλέπω. Τι, εσύ τι βλέπεις, άλλο? Εσύ τελειώνει καμιά φάση ο Κάμπος? Τελειώνει η φάση ο Κάμπος? Ναι. Ο Κάμπος έβγαλε μια παλιά στο Τζίμηρο και την έχασε. Τον είδε σε μια κατάσταση. Όχι, την έβγαλε την παλιά, από σπόντα. Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά παίρνω. Έλα ρε με τώρα, κουκιά παίρνω. Απ' τους καλύτερους ήταν ο Κάμπος σήμερα. Τώρα μας Τζόρνταν, μισό λεπτό. Η δουλειά του δηλαδή, το Αθανασιάδη και του Κάμπος να μαρκάρουν. Αυτή είναι η βασική του λειτουργία. Ναι, αυτό δεν πάει. Άκου λίγο. Η δουλειά του Αθανασιάδη. Να σε πάρω, να σε πάω δίπλα στον Ήβιτσρε, να τον βάλει σε ένα κουκιά. Τι λέει αυτό? Ο ΠΑΟΚ έχει σπαταλήσει 90 τελικές. 85 πόσες έχει κάνει. Λοιπόν, το πρόβλημα για μένα που με τα στατιστικά του ποδοσφαίρου, με τα στατιστικά του ποδοσφαίρου δεν ασχολούμαι πολύ. Το 90% των φάσεων δεν τις έχουν τελειώσει center for. Και αυτό το λέω έτσι, γιατί τα τελειώματα των center for του ΠΑΟΚ, τα τελειώματα των center for του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλά. Με αρχικό τον Κλάους και ο Κουλούρης αν την πάρει μπορεί να την προωθήσει. Δεν φορτώνονται. Ή όταν φορτώνει την περιοχή, σήμερα ο Κλάους ήταν εκτός φορτωμάτων. Ήταν δεν δηλαδή, πήρε παλιές ρε φίλε. Αν δούλευε στον Καζαγιάννη. Γιατί ήταν στη φάση για να πάρει παλιά. Ναι. Πλάκα μας έλεγες και σήμερα αυτό που λέει. Καταρχήν. Σε ποιες φάσεις ήταν κάτι, μέσα κάτι, καλά. Κάτι να μιλήσουμε κι εμείς. Ναι, εμείς συγγνώμη. Η δουλειά του Center Ford, κάτσε λίγο Τζόρνταν. Η δουλειά του Center Ford είναι να τελειώνει τις φάσεις. Εσύ είδες κανέναν Κλάους σήμερα. Με την περιοχή της ΑΕΚ. Όχι. Εσύ είδες κανέναν Κλάους να πάρει μπάλα ρε σήμερα. Όχι, ρε, λέει, άλλο λέει ρε. Άλλο λέει ο άνθρωπος. Ναι. Όταν φορτώνανε ή ο Λέοβατς, ο Ροντρίγκες ή κάθεται. Ναι, που ήταν ο Κλάους στα φορτώματα. Ο Κλάους ήταν στο κέντρο. Αυτό σου λέει. Μισό λεπτό για να καταλάβει ο φίλος τώρα. Διότι στην άμυνα που έκανε η ΑΕΚ πίσω στο κατέβασμα λοιπόν, στο ανέβασμα του ΠΑΟΚ λοιπόν, ήταν πάντα εξαμυντική πίσω ρε φίλε. Πώς θα πέρασε ο Κλάους μπροστά μέσα. Παλιά εκεί ήθελε τον πίσεσβαρ μόνο να τον βγάλει καμιά κάθετη. Δεν μου λες πόσες σέντρες κάνανε να πούμε μέσα στην περιοχή. Μήπως τις μέτρησες. Σέντρες μέσα στην περιοχή. Γέρασες φίλε, γέρασες. Σου λέει τα φορτώματα. Σιλάστα είσαι φαίνεται. Τα φορτώματα του ΠΑΟΚ. Στα φορτώματα του ΠΑΟΚ, γενικά δεν το βλέπω μόνο εγώ σε αυτό το μάτς, λείπουν τα center for. Τα τελειώνουνε τις φάσεις οι χασογκόλιδες σου λέει. Αυτό σήμερα είναι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε φορτώματα. Με διαγώνιες μπαλιές κατέβαινε κάτω και με κάθετες έμπαινε στην περιοχή. Και στο Καραϊσκάκι που σου λέει, τα γκολ τα χάσε και έχασε στη νίκη. Η ήττα ήρθε γιατί στο ρόστερ σου δεν είχε εξάρι και ούτε τρίτο στόπερ. Για να κρατήσεις το 1-1. Που θα είναι πολύ σημαντικό να μην φύγει τρεις βαθμούς μπροστά στο Ολυμπιακό. Φυσικά και έγιναν άλλα πράγματα, δεν θέλω να το σχολιάσω. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Παιδιά, εγώ θυμάμαι μια φάση στο τζίπρα. Πάμε. Καλημέρα. Είναι θεματάρα αυτό.
Είναι θέμα έρευνας, ποδοσφαιρικής έρευνας. Καλημέρα. Σ' ακούμε, φίλε. Καλημέρα, ραπ. Έλα, φίλε. Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος από Νεάπολη. Γεια σου, Χρήστο. Καλά είστε, με θυμάστε. Καλά είμαστε, μας την πέσανε εδώ τώρα. Α, που είχες πει για την κουρομπίλια, ε. Ναι. Να σου πω, εσύ, Μάριε. Καταρχήν να πω ότι σήμερα το παιχνίδι του κέρδισε η κερκίδα, παιδιά. Σωστό. Δεν είχα να δω τέτοια κερκίδα στην Τούμπα. Σωστό. Κάτι από τα παλαιά. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για. Τώρα δεν ξέρω, ίσως έπαιξε ρόλο και το κρύο. Φωνάζαμε, κουνιόμαστε για να σταθούμε λίγο. Τέλος πάντων, το μάτι το πήρε κερκίδα πρώτα. Δεύτερον, έτσι μαλάτε. Δηλαδή, ειλικρινά, έχει και την ηλικία του πατέρα μου που είναι και του παππού μου. Τέλος πάντων. Δηλαδή, ρε φίλε, αν έχεις εγγόνια, έχεις παιδιά, είναι ντροπή αυτό που κάνεις. Γελάνε όλοι, ρε φίλε. Τώρα. Είναι ντροπή αυτό μαλάτε. Κάτσε να απαντήσεις. Εκεί πέρα ένας άνθρωπος που πρέπει να σε σέβονται λόγω ηλικίας. Αλλά είναι ντροπή αυτό που κάνεις το καταλαβαίνεις. Δηλαδή τι κάνω, κύριε, για πέστε μου. Καταρχήν δεν είμαι, μπορείς να με λες Χρήστο, να πούμε εμείς όχι, του γιου σου, το εγκομίζω. Στον πληθυντικό σας απευθύνομαι, αυτό πέστε που, μου τι κάνω. Αυτά τώρα από πληθυντικό και τα λοιπά είναι αθηναϊκές ιστορίες, άστα αυτά. Δεν πειράζει, έχεις πρόβλημα με την Αθήνα να στολίσουμε. Είναι Νεάπολη, είναι Θεσσαλονίκη, εδώ μιλάμε στα ίδια. Δηλαδή, γιατί εμείς που μιλάμε, στα πλάγια. Μετά το χθεσινό παιχνίδι. Μετά ναι. Το χθεσινό παιχνίδι, αρσενικά και παντελονάτα βγαίνεις και υποστηρίζεις και κατηγορείς το σπανό. Βεβαίως. Σοβαρά το λες τώρα. Της ανέλησα τις φάσεις μία-μία. Δεν ήταν γκολ το γκολ του Ατρόμητου. Όχι, κανένα. Κανένα, κοίτανε το, κοίτανε και δεν ήταν οφσάιντ. Εμείς αυτό που βάλαμε ήταν με κεφαλιά νόμιμο. Σημαλάτε, δηλαδή πιστεύω ότι. Έτσι το νιώθει, ρε φίλε. Έχει και πέντε πράγματα παραπάνω, δηλαδή μην κοροϊδεύεις. Δεν κοροϊδεύουμε, κύριε, τις φάσεις αναλύσαμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάς, δεν περνάει και χάζω τον Τζόρνταν που είναι εκεί πέρα δίπλα σου. Που θα δεις τον περάσει και χαζό. Περνάει και χαζούς, όχι μόνο τους κόμπους. Εγώ δεν περνάω για κανέναν χαζό. Όχι, απλώς γελάει ο κόσμος. Εντάξει, ανεβείτε 7 βαθμούς από πάνω να γελάνε με εσάς. Μια βλακία μου, ρε φίλε, που κάθομαι και ασχολούμαι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πιθανό να συμβαίνει το αντίθετο που ασχολούμαι εγώ με σένα. Ραπτόπουλε, μ' ακούς. Πολύ καθαρά. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι άλλο. Ρε φίλε, ο Μπίσης αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, έτσι. Μα. Είναι. Είναι δυνατό, ρε Ιβιτς, να μου το ξεκινάς 90 λεπτά με τη Λάρισα και να μην το ξεκινάς βασικότερο στο σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σωστό! Ναι, γιατί εκείνον είχα βάλει παιχνίδι, γι' αυτό. Ρε πρέπει, για τώρα θα τρελαθούμε τελείως. Αυτό τον παίκτη καταλήγει στο σημερινό παιχνίδι. Θα είπε όλα ακούγιας, δε φίλε. Από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι, ήταν άρχιστο πριν τα πάρει τους, άντι μήνα. Ακού, ακού λίγο, η λογική είναι ότι στο χαβαλέ παιχνίδι θα του δώσω 90 λεπτά να τον βάλω σε μια διαδικασία επανένταξη σε ένα 90 λεπτό έτσι ώστε να τον βάλω σιγά σιγά και σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Ο Μπίζεσβαρ και 2 μήνες να περάσουν, η καρδιά του είναι αδύνατη. Ναι, ρε, από το ναι, δεν είναι δηλαδή ότι θα τον φτιάξω σε ένα μήνα και θα πετάει. Δεν πετάει. Κωστά, Κωστά, επειδή σε παρακολουθώ. Τίποτα, έβγαλε ένα ραπτόπουλος, η καρδιά του είναι αδύνατη. Μ' ακούς, Κώστα. Η καρδιά του, η καρδιά του είναι αδύνατη, γιατί όταν κάνει 25 μέτρα... Καρδιολόγος είσαι. Τι είμαι. Καρδιολόγος. Είναι αδύνατη. Σήμερα ήταν παιχνίδι εντός έδρας για το ΠΑΟΚ, έχει δίκιο το παιδί σήμερα. Έπρεπε να το ξεκινήσει. Θέλεις παραγωγή ποδοσφαίρου. Ρε παιδιά, καλό. Με τρία ξαναφτάρια, ρε παιδιά, με την άκρη. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Κακώς τον κατηγορείτε τον Ίβιτς. Ο Μπίζεσβαρ. Και εγώ συμφωνώ με τον παλικάρι για αυτό που λέει αρχικά για το Μπίζεσβαρ. Γιατί το πήρε ο παδός με τον Μπίζεσβαρ. Είναι μισοπνεύμονας. Ο Ίβιτς δεν είναι μαλάκας. Όταν βλέπει το κέντρο του. Ωραία, βάλτε να κάνεις ένα 0 και βγάλτε στο 60. Άλλα, μπράβο. Μισό λεπτό, ρε. Έχεις κάνει με το Θεό καμία αυτή ότι θα έχεις ένα 0. Ραπτόπουλε, να σου πω κάτι. Τι να με πεις. Πολύ ωραία το έκανε. Επειδή σε παρακολουθώ και στο ΑΡΤ. Ναι. Θυμάσαι τι είπες πριν 3 μέρες στο ΑΡΤ. Ότι ο Ίβιτς έβαλε τον Μπίζεσβαρ 90 λεπτά με την ΑΕΛ και θα τον βάλει και 90 λεπτά με την ΑΕΚ. Το είπες. Ναι, έτσι είπε, αλλά ο Ίβιτς πολύ σωστά. Είπες, πολύ σωστά, εγώ το δικαιολογώ τον Ίβιτς. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Δεν μου λες, έχεις ένα παίχτη ποιοτικό. Παίζει 30 ποιοτικά λεπτά, δεν μπορεί παραπάνω. Μετά θα το βάλεις. Μετά θα το βάλεις. Θα το βάλεις από την αρχή, εσύ. Θα το βάλεις από την αρχή, παίζει. Δεν πούμε στην αρχή. Μπορεί να παίξει επιθετικά. Ωραία. Σου κάνει ένα γκολ ο Μάνταλος στο 35. Τι κάνεις μετά. Τίποτα. Τραβάς κολοτριχές. Επόμενη γραμμή. Όχι, όχι, μίλησες. Επόμενη γραμμή. Ω, πώς θα γίνει. Έχει δίκιο ο κύριος Ίβιτς. Πάει, τελείωσε. Σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι του Κλάους, 88 λεπτά, ότι έχει θέμα διαφορμαρίσματος, βάζεις τον καλύτερο σου φορ.
Τώρα αν δεν τον γουστάρουν κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πρόβλημά σας. Εγώ τον κράτησα. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Χρήστος από Πειραιά, Ολυμπιακός. Γεια σου, ναι, ναι. Φίλε. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο με τον Γιώργο. Ναι, εδώ είναι. Που είναι λίγο πιο αντικειμενικός από τον Τζόρνταν. Όχι λίγο, πολύ πιο αντικειμενικός. Ναι. Και εγώ θέλω με έναν γάβρο να μιλήσω αντικειμενικό. Ναι. Ναι, παλικάρι μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου. Είπατε, και εγώ δεν έχω μαζί σου, λέω τώρα. Ο άλλος τα βλέπει όλα κόκκινα από εκεί πέρα. Εντάξει. Ο Γιώργος. Ναι, πες μου, πες μου. Ωραία, που τα βλέπει όλα κόκκινα, θα μιλήσω εγώ. Μαλάτος, μαλάτος. Πάμε, λέγε. Λοιπόν, Γιώργο, άκουσα σήμερα ανθρώπινο λάθος του επόπτη, δεν είδε ότι η μπάλα βγήκε έξω. Ναι. Ακούστηκε αυτό ή όχι? Ναι. Ανθρώπινο λάθος είναι το μισό παπούτσι του Ιτέγιας την περασμένη εβδομάδα. Για μένα ναι. Για σένα είναι. Στην Τούπα σήμερα τι ανάβανε, μανουάλια και στο Καραϊσκάκι έχουμε κροτίδες και φωτοβολίδες? Κοίταξε, θα σου πω καταρχήν, ναι. Βάση εφόσον οι ίδιοι εσείς οι Ολυμπιακοί στο Καραϊσκάκι, πώς το λένε, μιλούσατε ότι δεν έπρεπε να διακοπεί και μιλούσατε βάση κανονισμού. Άρα σωστά και ο κύριος Σιδηρόπουλος ενήργησε, είναι ακριβώς οι ίδιες περιπτώσεις. Δεν είναι οι ίδιες περιπτώσεις, Γιώργο μου. Όχι, όχι, γιατί ενήργησε και στις δύο περιπτώσεις βάση κανονισμών. Όχι, ακούστε κάτι. Ναι, ο κανονισμός έχει αλλάξει όμως πλέον. Καταρχήν λέει ο κανονισμός. Τζόταν, σε παρακαλώ. Όχι, το λέω τον κανονισμό τώρα, φίλε. Ο κανονισμός λέει προσωρινή διακοπή και συστάσεις από τα μεγάπονα και ξανά επανάληψη διακοπή οριστική. Δεν είναι διακοπή, ρε φίλε. Δεν είναι διακοπή, φίλε. Όπως δεν είναι διακοπή. Ναι, να τα είμαστε αντικειμενικοί. Δεν έπρεπε ούτε στο Καραϊσκάκι ούτε εδώ. Ούτε εδώ. Το ότι ο Αρετόπουλος στο Καραϊσκάκι για μένα έκανε την ανοησία να πει ότι θα διακόψω τον αγώνα, εντάξει. Ήταν παρούφατο. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Δεν ήξερε πιθανόν τον κανονισμό. Δεν τον είχε μελετήσει τον κανονισμό. Ήταν άσχετος. Ωραία, πάμε σε ένα άλλο. Γιώργο Μακούς. Ναι. Εχθές βλέπουν όλοι φάουλ πέναλτι στο χέρι του Ντακώστα. Όχι, όχι, εκείνο δεν είναι πρώτο offside. Άσε με να ολοκληρώσω λίγο. Ανακοίνωση βγάζει ο υπεύθυνος τύπου του ΠΑΟΚ. Πες μας και τις άλλες φάσεις όμως. Ανακοίνωση βγάζει ο Αλαφούζος. Τις άλλες φάσεις, για να μας πεις. Ποσταρίσματα στο Facebook με σχρά λόγια από ένα δημοσιογράφο της ΑΕΚ. Ο Δήμος μπορεί να τον ξέρει, είναι πολύ γνωστός. Μισό λεπτό να σου απαντήσω. Όνομα δεν θέλω να πω. Συνέχισε. Εντός άμα θες Κώστα να πω και το όνομα. Πες το. Ο Κετζιτζόγλος Σάββας. Ωραία, τι ντροπή είναι, γιατί να το πεις. Λέγε. Ρε φίλε, μισό λεπτό να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ, μισό λεπτό. Φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Ολυμπιακό όλα είναι. Μισό λεπτό για να μα πει ότι ήταν καθαρό το μάτι. Ολυμπιακό όλα. Ο διαιτητή είναι πιασμένο. Ένα λεπτό. Να απαντήσω λίγο. Εμένα δεν θα μιλήσω στο παλικάρι, ρε παιδιά. Ένα λεπτό. Ρε παιδιά. Ο Ολυμπιακό αυτό σου άρεσε? Όχι, δεν μ' άρεσε. Λοιπόν, όταν σου δημιουργεί ο έξω αριστερά ένα μέτριο παίκτη. Στόιτσε, πώς λέγεται ο Μπούλμαν. Ναι, αλλά να απαντήσουμε λίγο. Ναι. Σε αυτό όταν σου δημιουργεί ο Βασιλείου από την πλευρά του Ρέτσου προβλήματα και όταν ο Ούμπιντες 40 χρονών σου μπαίνει κάθετα και σου δημιουργεί θέματα, τα κάνουν αυτοί. Να σου πω σε αυτό πάνω σε αυτό. Τι να μου πει δηλαδή, φίλε, εγώ τώρα θα κάτσω να μετρήσω τη λεπτομέρεια. Να σε καλύψω λίγο. Να σου απαντήσω με την άποψή μου. Γιατί βλέπει ότι δεν μπορώ να μιλήσω λοιπόν. Να σου απαντήσω. Τι έχω πει εγώ? Εσύ αυτή τη στιγμή καταρχήν πόσο χρονών είσαι? Εγώ 36. Μπράβο. Όταν και ο Ολυμπιακός, επειδή δεν το πρόλαβες, όταν και ο, πρέπει, όχι ψέματα, το πρόλαβες, όταν και ο Ολυμπιακός αδικούταν, αυτό το πράγμα έκανε. Όταν ευνοούνται ο Παναθηναϊκός με άλλη ομάδα, έβγαζε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Και όπως έχω ξαναπεί, αν αλλάξουν τα πράγματα, ο Ολυμπιακός, επειδή παραγωγικά είναι μια μεγάλη ομάδα, δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Θα κοιτάξει να κάνει και αυτό στη δικιά του συμμαχία. Με όποιον από τους δύο ή τους τρεις τη συμμαχία αδικηθεί. Τέλος. Κώστα, να πω λίγο σε σένα. Σε μένα? Ναι. Ναι, να έρθεις. Είπες προηγουμένως για τον Πάρντο. Ρε Κώστα, 5 λεπτά έπαιξε ο Πάρντο. Όχι, ο Πάρντο φέτος είναι αδικημένος. Ναι. Ο Πάρντο φέτος παραγωνίζεται. Απίστευτο. Ο Πάρντο όμως. Να σου πω ένα λεπτάκι κάτι και μετά μάθει το απάντησέ μου. Ο Πάρντο όμως από την ακινησία και την αγυμνασία και. Καλά, αυτό λογικό δεν είναι, ρε Κώστα. Το κεφάλι του το είδες πως έγινε. Ναι, λογικό δεν είναι όμως. Όχι, δεν είναι λογικό, ρε φίλε. Καλά, είναι ο Γκόδης. Άσε με να σου πω κάτι άλλο. Ο Πάρντο είναι. Είναι ο Γκόδης, ο Πάρντο έχει σουλούπι τέτοιο, ρε. Είναι πολύ ωραίο. Μ' ακούς λίγο, μισό λεπτάκι να σου πω κάτι άλλο. Ο Χουλκ. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, ναι. Λοιπόν, άμα θέλει ο Μάριος, μπορεί να απαντήσει άμα το έχει δει κιόλας. Πες το και τελειώνουμε. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό το Ρέτσο, ρε φιλέ, έχω κουραστεί. Είναι κουραστικά άτεχνος. Τι είδαμε και του κάναμε πενταετές συμβόλαιο. Τι περισσότερο έχει από τεχνικά. Απλά το πράγμα είναι στόπερ το παιδί. Εντάξει, είναι στόπερ. Για στόπερ τον πήρε. Για στόπερ τον πήρε. Ξέρεις το λόγο που τον εφάγανε?
Ποιον, τον. Το Τζιμικά που έπαιζε αριστερό πακ πέρσι στο Κύπρο και κάτω από το Κύπρο. Το Σεραίο, το Σεραίο. Αυτό τι έγινε το παιδί αυτό. Θέλει να σου πω Μαρία για ποιο λόγο το φάγαμε. Γιατί. Γιατί τον έβγαλε ο Γεωργάτο. Και ο Γεωργάτο άσπασε με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Τσιμίκασε. Το Τσιμίκα. Το Τσιμίκα, ναι. Ο αδερφό του ακόμη παίζει στο Πασαραϊκό, ναι. Αυτό ναι. Και ο Πεκταράς και ποιος είναι βέβαια, έτσι, από τους μικρούς σου. Ο Μανθάτης. Ο Μανθάτης, ναι, ο Μανθάτης όμως μη γίνει νέος Φετφατζίδης. Αυτό, μπράβο, αυτό μόνο να προσέξεις, ναι. Ο οποίος Φετφα, τι γίνεται ρε εσύ, λέγαμε κάτι παιδιά χθες, τι γίνεται ο Φετφατζίδης, τι γίνεται. Είναι Ιταλία. Έχει ξύ... Όχι, Σαουδική Αραβία είναι. Κατάρ. Σαουδική Αραβία. Στο Τάλιρο. Επόμενη γραμμή. Έγινε, καλημέρα. Έχει στο Τάλιρο ο τύπος. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Είμαστε καλά για την εκπομπή μας. Περνάμε ωραία μαζί σας. Ωραία, πρε μεγάλε, πώς με έκανε μάγκα. Κάτσε γιατί τώρα επειδή στέλνετε μηνύματα και το, δίπλα μου είναι τώρα. Ωραία, που με έκανε μάγκα. Πώς με έκανε. Πες, έβγα εδώ να πούμε. Φεύγω! Φεύγω! Φεύγω. Μισό λεπτό. Πώς έκανε μάγκα ο Ράπτο Τζόρνταν. Φεύγω. Φύγε. Εδώ δίπλα είναι. Καταρχήν πρέπει. Ο ύμνος είναι στο αυτονόητο. Έκανε μάγκα εσύ το Τζόρνταν. Κάτσε μισό λεπτό. Δίπλα μου. Εσύ έκανε μάγκα. Σε παρακαλώ λίγο. Μισό λεπτό. Όχι, πρέπει όχι, να με δώσει το χέρι που είναι δίπλα μου εδώ. Είσαι μεγάλο αυτό τώρα να μου. Εσύ πρέπει να είσαι δίπλα να μου. Θέλω να βγει να μου πει. Αλήθεια είναι σύρε μαλάκα. Πρέπει να μου δώσει καταρχήν το χέρι που τον έχω δίπλα μου. Και θέλω να βγει να μου πει. Να πεις ένα ευχαριστώ. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Εμένα ο Ραπτόπουλος με βοήθησε. Αλλά και εγώ τον βοήθησα. Νομίζω είμαστε φίλοι εδώ και πολλά χρόνια. Είναι έτσι, δεν είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι, τι. Κάτσε. Βγήκαν όλες οι αδερφές τώρα. Άτε να μην πω ποιες τώρα, άτε. Μη. Και με βοήθησε, βεβαίως. Νομίζω όμως και τον βοήθησα. Άιδε. Πιάνεις τώρα τι εννοεί βοήθεια που σε ποιο τομέα. Άσε τώρα. Το κατάλαβε και εμένα, η εκεί. Εμένα με πήρε ο Πετρουλάκης τηλέφωνο μόνος του. Πω. Είναι έτσι ραπτό που λέει, δεν είναι. Κάτσε να μου τι θα πεις. Με πήρε τηλέφωνο ο Πετρουλάκης και με έκανε πρώτα στο ραδιόφωνο. Δεν με πήρε ο Ραπτόπουλος από εκεί να με πάει στο ραδιόφωνο. Ο οποίος Πετρουλάκης προφανώς σε είχε δει εκεί στα αρχαία που πουλούσε καλύτερα. Ο οποίος Πετρουλάκης προφανώς βλέπει εδώ και χρόνια ολόκληρα και ακούει και κάνει τις εκπομπές και τα αυτά και είδε ότι πιθανόν κάτι μπορεί να έχω παραπάνω από κάποιους άλλους. Και με έκανε λοιπόν πρόταση και με πήρε εκεί. Και από την πρώτη μέρα η εκπομπή γίνεται τη πουτάνα εκεί, α το πω του έτσι κιόλα. Αυτός προφανώς εννοεί καταρχήν χαρακτηρισμοί απαράδεκτοι. Κόμπλεξ βγάζετε όλοι σας! Είναι απαράδεκτος ο χαρακτηρισμός που το λέει Ταγάρι. Α, το Ταγάρι, συγγνώμη, για το Ταγάρι το κάνω το ίδιο. Όχι, για που με βοήθησε ο Ραπτόπουλος. Το Ταγάρι δεν με πειράζει. Το άλλο. Άσους να λένε. Το άλλο το λέει με τη λογική ότι χάρη στον Ραπτόπουλο που σε είδε ο Πετρουλάκης στην τηλεόραση. Αυτό. Κάτσε. Εσύ Γιώργο, τώρα εξηγεί το τι το αυτό το. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Ναι, εννοείται. Είδε και σένα. Ναι, είδε και τον άλλον, είδε και τον άλλον, είδε και σένα. Σας είδε όλους, ρε φίλε. Γιατί προτιμήσε εμένα. Να πω μισό. Εγώ ήμουν πριν 20 χρόνια. Γιατί έφυγες. Ναι, όχι, να πω 17,5 χρόνια. Ποιος έδιωξε. Εγώ έφυγα μόνος μου. Μόνος μου. Να απαντήσω λίγο πάνω σε αυτό που λέω. Εγώ έφυγα μόνος μου. Για ποιο λόγο. Να απαντήσω λίγο πάνω σε αυτό που λέω. Τώρα αυτό λέει πρώτα να σου το πω προσωπικό, να σου πω στον αέρα. Μισό λεπτό να πω λίγο κάτι. Να το παλικάρι να δεις. Εσύ πώς πήγες εκεί, μάνα σου σε γέννησε στο Μετρόπολη δηλαδή. Ποιος έπηγε εκεί. Όχι αγόρι μου, εγώ έπιασα πρώτη φορά στυλό και δημοσιογραφό από το 1981 το Νοέμβριο. Οπότε είσαι αποτυχημένος, διότι εδώ και 40 χρόνια είμαι στάσιμος. Λοιπόν, μπορώ να απαντήσω λίγο σε αυτό που. Εγώ αυτή τη στιγμή αν έρθει ένα μήνυμα. Και μου πει ότι στα μέλη σε βοήθησε ο Ραπτόπουλος. Γιατί μου πήγες ρε φίλε σε κανένα άλλο κανάλι πιο μεγάλο. Πολύ μας μάθες στα μέλη. Βέβαια του τι λέω. Κανάλι πιο μεγάλο πού. Στο Sky. Κάπου αλλού. Ναι πιο μεγάλο. Πού στο Sky το αγγλικό. Σε ένα ραδιόφωνο πιο μεγάλο. Ρε παλικάρι μου είναι στο Μετρόπολη. 40 χρόνια είσαι γιατί δεν πεις πιο μεγάλο. Να απαντήσω. Το Μετρόπολη είναι από τα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της Ελλάδος. Ήμουν στο Μετρόπολη και στο Λίμπερο είναι τώρα. Πού να πάω στο αγγλικό το Sky με τον Γκάρι Λίνεκερ. Αν διώξουν τον Λίνεκερ και πούνε έλα σλαμά τιμή μου. Να πάω! Εγώ ξέρω ρε φίλε ότι ενδιαφέρεσαι και θέλεις να πας στο Μετρόπολης πάλι. Εδώ και καιρό. Εγώ γιατί θέλω δεν... να πάω πάλι στο Μετρόπολης. Εγώ φίλε αν μου έρθει αύριο το Τζόκερ, που δεν παίζω για να μου έρθει. Εγώ μπροστά μου θα τα ακούς, μπροστά σου θα τα ακούς από μένα να ξέρεις. Όχι από πίσω σου. Και εγώ είμαι... Γιατί εγώ είμαι εκείνος που λέω μπροστά σου γίνομαι κακός και είπα ότι ο Ραπτόπουλος είναι ένας σύγχρονος Φραγκεστάιν Τζούνιορ που δημιούργησε ένα τέρας. Λοιπόν, το Ραπτόπουλο επειδή είναι φίλος μου ο Ραπτόπουλος χρόνια και δεν... Το λέω στον Κώστα με αγάπη, ανιδιοτελή, σεβόμενος,
στην αγάπη που του είχε η συγχωρεμένη μητέρα μου και ειδικά στην κόρη. Εμένα είναι φίλος μου, το λέω εδώ. Πρόσεξε να δεις. Χρόνια ολόκληρα. Όχι, χρόνια ολόκληρα. Με βοήθησε, εννοείται ότι με βοήθησε. Εγώ δεν είμαι αγνωμό, το έχω πει και στον αέρα. Αλλά νομίζω ότι και εγώ τον βοήθησα. Και στις εκπομπές του και με τις ειδήσεις και με τα νέα. Επί σειρά ετών έλεγε είναι ο καλύτερος ρεπόρτερ του Μετρόπολης. Είναι έτσι. Οπότε θέλω σε παρακαλώ σεβασμό απέναντι μου. Στον ακροατή αγωνιστή. Σε όλο τον κόσμο. Εγώ σε άλλο απάντησα. Γιατί πήγες, έβγαλες το αυτό να φύγεις. Το θεώρησες. Συνεχίστε κύριε. Συνεχίστε. Παλικάρι μου, θα ήμουν αχάριστος αν έλεγα ότι εμένα δεν με βοήθησε ο συγχωρεμένος ο Σταύρος ο Μπαλτίδης. Θεός χωρίς τον άνθρωπο. Αυτό λέω ρε φίλε. Που ήταν ο είναι... προσωπικός μου δάσκαλος. Φίλος μου είναι με βοήθησε. Και το σέβομαι αυτό το πράγμα. Είμαι... Αλλά εσύ που λέω, εσύ αγόρι μου, ξέρω ότι έξω ακόμη και τώρα κόσμος με ρωτάει τι κάνει ο Μανάβης. Εγώ κάνω τέσσερις δουλειές ρε φίλε. Ξέρεις τι κάνω εγώ τώρα ρε φίλε. Καλά και εγώ τι κάνω. Λοιπόν τότε τι, εσύ ασχολείσαι με εμένα τώρα. Πει έπιαλε το και εγώ ξέρεις τι κάνω. Εγώ είναι ότι ο Τζόρνταν ακούστηκε σαν αγνώμονας. Αυτός ο εγώ είμαι αγνώμονας. Βγαίνει ένα μήνυμα. Το είπε μια φορά ο Μάριος πριν κάνα μήνα, ενάμιση μόλις έμαθε ότι πήρα εκπομπή. Έκανε το σταυρό, εγώ είμαι 40 χρόνια. Έβγαλε μια ζήλια. Εδώ μπροστά θυμάσαι. Και σου λέω πλάκα κάτι. Ρε παλικάρι μου, τι να ζηλέψει. Εδώ πήρε ο Μπομ Ντίλαν Νόμπελ λογοτεχνία. Λοιπόν, προφανώ το έμαθα. Τότε γιατί σε πειράζει. Για μισό λεπτό, εγώ εκείνη την ημέρα, επειδή ήμουν μπροστά, κατηγόρησα ο ίδιο τον Μάριο που έκανε το σταυρό του. Γιατί εντάξει, ποια ραδιοφωνική Θεσσαλονίκη. Τα διέλεω. Ποια ραδιοφωνική Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι δύσκολη η φάση, είναι πολύ δύσκολη. Άκυρο είναι το γκολ, πρώτο στο. Εγώ το είπα. Παιδιά. Άκυρο είναι το γκολ. Άλλο τον άλλο τον. Άντε, πάμε τώρα. Παιδιά, να αφήσουμε ο Παδούπολη είναι η Θεσσαλονίκη. Ο Παδούπολη είναι. Ο Παδούπολη είναι η Θεσσαλονίκη. Ο θέλει η Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Θέλω να βγάζουμε. Παιδιά, εδώ είναι η εκπομπή. Και για να το κλείσω, παιδιά, εγώ νομίζω ότι τη δικαιούμε την ραδιοφωνική εκπομπή, διότι έχω και ενημέρωση. Δεν έχω μόνο ίντρικα εγώ και σάλια μάλια. Έχω και ενημέρωση. Εννοείται, μα αφού είσαι δημοσιογράφος. Ναι. Μαθαίνεις ειδήσεις. Δεν είμαι, αλλά μερικούς δημοσιογράφους. Θέλω 5-6 δημοσιογράφους στην Κατησιά. Ναι. Προχθές μου το τόνισε αυτό ο γνωστός δικηγόρος της πόλης και της Ελλάδας. Όχι της πόλης, της Ελλάδας. Τι είπε δηλαδή. Αυτό μου έλεγε. Λέει το Τζόρνταν είναι ο δικός δημοσιογράφος. Αφού έβγαλε ειδήσεις. Ναι, αυτό σου λέω. Ειδήσεις, όχι είδηση. Ναι, ειδήσεις. Να αφήσουμε τώρα τα κατηνιάσματα. Άντρες πράγματα. Αν τα πει ο Κόλλας και τον Μπατζόγλου, μπορούν να ασκήσουν ό,τι πτυχία έχουν, να τα κλείσουν όλα τα site, τα πάντα και να τελειώσουν. Κοίταξε, τώρα με πάει πάλι στο έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω βγάλει ειδήσεις οι οποίες βγήκαν μετά από μήνες. Πες μία. Ότι δεν θα βγει ο Άρης στην Άρβα Εθνική πριν ξεκινήσει το ποτάμι και θα βγει ο Πανσεραϊκός. Δεν είπε ο. Α, ναι, αυτό το είπε σωστά. Αυτό το δώσε. Ότι μια ομάδα που θα πέσει θα φοράει κίτρινα και δεν θα είναι ο Άρης και πέσει άκη εκεί τον χρόνο. Όλοι με δώσαν συγχαρητήρια. Είναι έτσι, δεν είναι. Το είπε μόνο εσύ στην Ελλάδα. Μόνο εγώ εδώ το είπα. Πώ το ήξερε, εξήγησε μα. Συμφωνώ. Όχι, δεν θα σε εξηγήσω. Δεν θα σε εξηγήσω. Όχι. Όχι. Γιατί αυτό είναι τεράστια είπε. Δηλαδή, αν ακούει τώρα η ρεπόρτερ τη. Αν ακούει ο Τσακίρη ο Γιώργο. Εννοείται ότι είναι τεράστια. Ο Τσακίρη ο Γιώργο πρέπει να κάνει χαρακτήρι. Εννοείται ότι είναι τεράστια. Στο θέμα των ενώσεων, αυτό το διάστημα τώρα την περπατούσα και. Παιδιά, όσοι χτυπιέστε στα σπίτια σας, είναι μια γενική προσφορά του Μαρμίτα, έτσι. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Πάρουμε στον ακροατή. Μη μου τα λέτε με ένα αύριο αυτά. Άμπρα, βγείτε εδώ να τα πείτε. Όπου γυρίζω και στο ραδιόφωνο. Λάτε. Βγείτε εδώ να γελάτε και να τα λέτε. Όχι εκεί. Κύριε, συνεχίστε. Στο να έρθει το σιωραγόλο, δεν πίστευτε. Ποιο σου ρε, κοπή πεθαίνεις. Διασκεδάσατε. Ρε παιδιά, μια ερώτηση. Θα σας γουστάρω γιατί το original. Όχι, original είναι μόνο ο Δήμος. Εμείς, εγώ είμαι αυτόνομη, δεν είναι. Και εγώ original είμαι. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά όμως. Να είστε καλά παιδιά. Γεια χαρά. Φίλε, μια ερώτηση. Ναι, ναι. Επιτρέπετε. Βεβαίως. Διακόπτω. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Είπε ένα παιδί εκεί με λίγα μαλλιά ότι έπαιξε ο διαιτητής 50-50 το Παναθηναϊκό Ηρακλής το κύπελο. Ειδικά στο κύπελο, ναι. Ναι. Σαν Ηρακλήδες. Ναι. Εκείνο το πέναλτι φίλε μου με ποια γυαλιά το είδες που δεν έδωσε. Κατά σύν ένα-ένα για να μιλάμε λίγο. Όνομα θες να πεις, η Παρατσούκλη. Βεβαίως, Βασίλης Παναθηναϊκός Αμπελοκήπους. Είσαι ο Βασίλης, είσαι ο Βασίλης. Αχ, είσαι, νόμισες Ηρακλειδέας. Ναι. Τι να είμαι. Νόμισες Ηρακλειδέας, δε Βασίλη, συγγνώμη. Τι Ηρακλειδέας, δε. Ωραία. Λοιπόν, περίμενε, σε ποιο μάθ λες, της πέμπτης του κυπέλλου ή το σημερινό. Έπαιξε 50-50 στην αρχή της εκπομπής, στο κύπελλο. Ναι. Ωραία. Μήπως και 45-55. Το ίδιο και ζήτησε συγγνώμη, το άκουσες ή δεν το είδες. Δεν άκουσα τι κατάλαβα, Βασίλη, συγγνώμη. Επανέλαβε λίγο, φίλε. Με ακούτε. Σ' ακούμε, ρε Βασίλη, πάμε, πες κανένα και μου, βγήκε ο ίδιος ο διαιτητής και ζήτησε συγγνώμη που δεν έπρεπε. Ναι, βρε, δεν κατάλαβες τι είπα. Βασίλη, με αδικείς. Κατάλαβες τι είπα. Είπες. Είπα ότι τέτοια. Βασίλη, το ξαναλέω.
Τη διαιτησία που είδα στα δύο αυτά ματς, τα έχουμε 30 σημειώσεις του Ηρακλή στην Αθήνα, σήμερα και προχθές, σαν Ηρακλήδες. Στην Τούμπα, τέτοια διαιτησία δεν έχω δει ποτέ. Υπέρ του Ηρακλή. Ναι, αυτό είπα. Με αδικείς. Γεια σου φίλα του Σαμπλή. Ναι. Δεν σε αδικό. Και έφαγα και έδωσα. Το μάτι μου μπορεί να είπα. Τι να πω ρε φίλε. 50-50. Ναι! Στην Τούμπα τους φάξανε θελάκια. Και αδίκησε και Παναθηναϊκό! Αδίκησε και Παναθηναϊκό, αλλά αυτό είπα, ναι! Μπορείς να ακούσεις. Διάλειμμα. Τώρα. Κάτσε εδώ τώρα, τι να πω ρε, του έπαιξε 30... Γιάννης είμαι. Πάμε. Ναι. Ναι. Έλα φίλε. Στον αέρα είσαι φίλε. Καλησπέρα αδερφέ, στον αέρα είσαι. Στον αέρα ήταν. Σχιζοδήμα πάρει τον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα αδερφέ, καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι γιατί δεν σας ακούω καλά. Ναι, να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Πάμε. Μπράβο, ναι, πάμε. Ωραία. Κώστας Μίλαν. Κώστας Μίλαν. Τι έκανε η Μίλαν. Κέρδισε 1-0. Πάμε παρακάτω. Ίντερ, Ίντερ τι έκανε. Ίντερ έκανε κλαρίνο και χάσαμε και στοίχημα. Διπλό την είχες, δύο μονάδες, ε. Εγώ δεν έπαιζα χ. Καλά να πάθεις και εσύ και εγώ. Πάμε παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, τώρα να πω στον Τζόρνταν, ναι, που ξέρει από ποδόσφαιρο, ναι, και που μας έβγαλε σήμερα ότι θέλει να δουλέψει στο Μετρόπολη. Εντάξει, αυτά βγαίνουν σιγά σιγά. Παρακαλάει να δουλέψει σε ένα διαφορετικό σταθμό ένας άνθρωπος που δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Αυτό κατάλαβες, δεν. Κάτσε να ολοκληρώσει. Ολοκλήρωσε, φίλε. Θα τους πω ότι σήμερα έβλεπα 3 μάτς συγχρόνως, λόγω ότι παίζω στοίχημα. Σαν ποδοσφαιρικός αναλυτής, όπου ξέρει ποδόσφαιρο αυτός ο άνθρωπος, θα του πω σήμερα ότι έβλεπα το Ρίο Άβε Γκυμαράες. Πορτογαλική λίγκα. Θα του πω στατιστικά και να μου πει πόσο έληξε. Πόσο πιστεύει ότι έληξε αυτό το μάτς. Ούτε με ενδιαφέρει, τι να το έλεγε. Ούτε σε ενδιαφέρει. Τι είναι Ρίο Άβε τώρα στην Πορτογαλική Λίγα μου. Καλά ρε Κώστα, sorry, συγγνώμη τώρα, με επιτρέπεις. Αυτό είναι κριτήριο για το αν κάποιος ξέρει. Είδες εγώ το μάτς αυτό που έχω τη ιδέα. Θα συνεχίσω και θα του πω. Κάτσε να ολοκληρώσω. Εσένα θα σε θάψω τσάμπα. Κάτσε, λέγε. Θα του πω να σου θα ολοκληρώσω. Ότι ο Πάκ, θα του πάω αλλού, ότι ο Πάκ κάνει φάσεις. Εκεί δεν το πάω. Ότι κάνει φάση στο ΠΑΟΚ και ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και το ΠΑΟΚ δημιουργεί και το ΠΑΟΚ κάνει. Εσύ τι λες, φίλε. Εσύ. Που σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν είδαμε να δημιουργεί και να κάνει. Άμα δεν βλέπεις, τι θα σε κάνω τώρα. Αν δεν βλέπω εγώ. Τι να σε κάνω. Εσύ βλέπεις. Όταν στην άμυνα ο αντίπαλος, ρε φίλε, κάθεται κατενάτσιο με 6 αμυντικούς. Σωστό. Πώς θα μπορεί να διασπάσει την άμυνα να μπει μέσα. Για πες μας. Καλά. Εσύ που βλέπεις 3 μάτς μαζί και έγινες αναλυτής ποδοσφαίρου, ρε μεγάλε τώρα. Και έμαθες εσύ τώρα ότι εγώ θέλω στο Μετρόπολη. Είναι ανεπίτρεπτο στο ποδόσφαιρο να κάθονται πίσω και να κάνουν μια άμυνα. Δεν είπα αυτό το πράγμα, αλλά είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσει ο αντίπαλος. Είναι εσύ. Αυτό είπα εγώ. Το ίδιο έπαιξε και ο Ηρακλής. Όπως έπαιξε η ΑΕΚ. Μπράβο, είδες. Και μου έκανε Παναθηναϊκός 32 φάσεις. Όχι, ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ το ίδιο έπαιξε. Α, μα δεν λες. Για το όνομα του Θεού, ρε παιδιά, τι που την είδατε την μπάλασες. Δηλαδή, πώς θα διασπάσεις αυτή την άμυνα, ρε φίλε. Πάει μπλούζα, φίλε. Πάει η βλουζαφερινή έγινε η μακριμάνικη. Τι φάση που έκανε σήμερα που έχει 3 σουτ στην αιστεία. Ποιο έχει 3 σουτ στην αιστεία. 3 σουτ έχει στην αιστεία, ρε σαστικά. Να μην είδε και μπάλαση. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πιο αργό και από τη Ρίο Αβέ είσαι εσύ. Πάμε καλά, είναι τα στατιστικά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Γεια σου, φίλε. Καταρχήν θέλω να συμφωνήσω σε κάτι που είπε στην αρχή Κωστή. Ότι το γήπεδο, γιατί ήμουνα και εγώ στην Τούμπα, στην αλλαγή που έκανε στον Κλάους, έκραζε. Τι, ναι. Έκραζε και τον Κλάους. Επειδή εγώ δεν ήμουνα. Έκραζε και τον Ίβιτς. Α, γιατί εγώ κατάλαβα ότι έκραζε τον Κλάους. Όχι. Έκραζε τον Ίβιτς πιο μπροστά, γιατί άργησε να κάνει την αλλαγή. Και όταν βγήκε ο Κλάους τον κράξαν. Μάλιστα. Και όταν έκανε την αλλαγή για τον Κλάους, έκραζε τον Κλάους. Άδικα έκραξε ο κόσμος. Όχι, τι άδικα, είχε αγανακτήσει ο κόσμος, ήταν αγανακτισμένος. Να σου πω κάτι όμως, όταν ας πούμε...
Όχι, εγώ. Κάτσε. Εγώ ήθελα απλά γιατί ακούστηκε ο Τζόρνταν από δίπλα σου, είπε ότι δεν έγινε αυτό το πράγμα. Επειδή ήταν και αυτό το. Καλά, βρες μου μία εκπομπή που ο Τζόρνταν έχει πει ότι η Σιντούμπα κράξανε για κάποιο λόγο. Δεν ποτέ. Ακούμε λάθος όλοι. Ρε φίλε, τώρα σου πω κάτι. Λοιπόν, Τζόρνταν έκραξε το γήπεδο τον Κλάους και τον Ίβιτς, ναι ή όχι. Εγώ να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εγώ δίπλα μου είχα έναν και έβριζε όλους τους παίκτες. Και το Μάτος τον έβρισε και μόλις έβαλε τον κόλλο, άρε παικτάρα μου, του λέει να πούμε. Άκου φίλε. Ιορδάνη, άκου φίλε, επειδή είπες ότι δεν έγινε, σε ρωτάω, έγινε ναι ή όχι. Ποια η Γιούχα γιατί για τον Κλάους. Ναι. Δεν την άκουσα. Δεν την άκουσα. Δεν την άκουσα. Δεν την άκουσα. Το ερώτημα. Εγώ άκουσα μια Γιούχα όλο το γήπεδο που έχει Γιούχαρε αυτό που πέταξε φίλε, τη φωτοβολίδα. Αυτό που πέταξε τη φωτοβολίδα, το γήπεδο δεν Γιούχαρε. Το γήπεδο είπε ένα συγκεκριμένο σύνθημα. Σύνθημα, ναι. Εκτός από αυτό, πρώτα Γιούχαρε. Τι σύνθημα ναι, είπε. Μετά έγινε όμως. Πρώτα Γιούχαρε, μετά είπε το σύνθημα. Τι Γιούχα είπε. Ναι, η Γιούχα τέλος πάντων έγινε για την αλλαγή. Τώρα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Κάτσε. Στο ραδιόφωνο τι ώρα κάνεις εκπομπή. Πριν το ρωτήσεις για τα ραδιόφωνα. Ναι. Εμένα άκου. Ο Ίβιτς δεν φέρει ευθύνη όταν ο σέντερ φορ του είναι ντεφορμέ να τον προστατεύσει και αυτόν και να βοηθήσει και την ομάδα και να αφήσει τις ιστορίες ότι ο Κουλούρης το παιδί δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Για μένα δεν μπορεί. Εντάξει, άλλο center for δεν έχετε και είναι ο Περέιρα. Το οποίο όμως ο προπονητής το επέλεξε να μην έχουμε άλλο center for. Ναι, ο Ίβιτς είπε σε σωστά ελληνικά. Δεν έχω ποτέ τέλει center for. Δύσκολο ο Ίβιτς πρέπει να δέχεται πιέσεις Κώστα για το συγκεκριμένο παίχτη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Άκουμε. Δεν ξέρω τι πιέσεις. Όταν είναι ντεφορμέ ο Καρντόσο, τον παίρνει έξω άλλο και βάζει τον Ιντέγε. Και αν και ο Ιντέγε δεν ήταν στα καλά του, θα βάζει το Φορτούνι δεκάρι. Και θα έβαζε τον Τζόρι Σεντερφόρ ή τον Τζόρι Δεκάρη και τον Φορτούνι Σεντερφόρ. Δεν θα τον άφηνε να τον εκθέτει εκεί πέρα. Μπράβο! Μα και τι αποτέλεσμα ήθελα να εγώ, πάρει κάνοντας αυτό το πράγμα ο Ίβιτς. Ήθελε να πάρει εγώ, την ισοπαλία ή ήθελε να πάρει την νίκη. Αυτό το πουστριλίκι που παίζουν στον Κλάους είναι λάθος. Γιατί και δεν φορμέ είναι ο Κλάους. Βγαίνει ο άλλος ο Άμπαλος ο Σαβίδης. Γιατί είναι Άμπαλος. Και αυτός και ο Μίκι Μάου, ο γιος. Είναι καλοί άνθρωποι. Πληρώνουν. Δημιουργούν ένα ΠΑΟΚ ο οποίος δεν έχει χρέη, είναι αξιόλογοι, πήραν τη σουρωτή, είναι καλοί άνθρωποι. Μπάλα δεν ξέρουν. Στο διαδίκτυο βρίζει ο ναι, μπάλα δεν ξέρουν. Δηλαδή, ναι, τους χρειαζόμαστε. Ο Ίβιτς, μπάλα τους χρειαζόμαστε. Τέλος πάντων, η Ιορδάνη μπορεί κάποια πράγματα να παίρνει. Θα ολοκληρώσω. Πώς? Όταν ο ΠΑΟΚ λοιπόν, το center for του, είναι ντεφορμέ, δεν βγαίνει την ώρα που είναι ντεφορμέ και να πει ο Σαβίδης έπρεπε να τον πουλήσω. Δηλαδή τι, τώρα που δεν έχει αξία, δεν έχει αξία που μας το λες. Εντάξει, και εγώ σου κάνω μια άλλη ερώτηση τώρα. Ναι. Ο Περέιρα πότε πατάει καλά τελευταία και τον έβαλε και τον δικαίωσε και δεν τον ξανάβαλε. Αυτό που θα σου πω. Αυτό που βλέπω εγώ σαν Αραπτόπουλος από την εμπειρία μου στα γήπεδα βλέποντας ποδόσφαιρο είναι ότι ο Μπίζες βαροξεκούραστος με το Μιστακίδη δεξιά και τον Περέιρα και αριστερά τον Ροντρίγκες αποτελούν μια πάρα πολύ καλή τετράδα επιθετική. Από εκεί και πέρα τώρα ο ΠΑΟΚ το έχει το υλικό. Εγώ τώρα μπορώ, γιατί δεν το βάζει. Θέλω να απαντήσω στον Τζόρνταν, ναι. Γιατί δεν απαντάς. Ναι. Στη Βέρη έκανε γκολ ο Περέιρα. Έκανε. Στη Λάρισα, όχι, θα σε απαντήσω. Στη Λάρισα έκανε γκολ. Έκανε ο Περέιρα. Άρα εγώ δεν λέω αν πατάει καλά, πάντως από τον άλλον πατάει καλύτερα. Πατάει καλύτερα. Αυτή τη στιγμή. Και, το, και να σας πω και ένα άλλο τρίκ. Ναι, ναι. Ο Περέιρα. Ο Περέιρα μπορεί να παίξει και μπασταρδεμένο επτάρι, έτσι ώστε επειδή έχει καλό μπάκο πάω και εκεί, να ανεβαίνει ψηλά, να δίνει ο Τζίμιροτ λίγο πλάγια δεξιά τα βοηθήματα και να μπουκάρει δεύτερο σέντερ φορ ο Περέιρα μαζί με τον Κλάους. Αυτά ο Ίβιτς τα βλέπει ή θα πάτε τέταρτη και θα φταίει να πούμε ο Μαρινάκης να πούμε πάλι. Εγώ βλέπω τώρα. Βαράει το κεφάλι του. Ο Περέιρα. Ο Ιβάρ βαράει το κεφάλι του πιστεύω για τον Ίβιτς. Ο Περέιρα τα γκολ που βάζει ή που τυχώνεται εκεί μπροστά, μόνο με κάθετες τυχώνεται ο Περέιρα. Είναι δίπλα στο κουτί, πίσω δεν βγαίνει να μαρκάρει. Πεκταράσει, εγώ το γουστάρω. Λέω όμως τώρα. Δεν πάει αυτό που κάνει ο κάμπος πίσω. Ο Περέιρα. Δεν γυρνάει πίσω, ρε παιδί μου. Να είσαι λίγο πιο αντικειμενικός. Δεύτερον. Χρειάζεσαι προπονητή. Δεύτερον. Χρειάζεσαι προπονητή για να πάει αυτή η ομάδα μπροστά. Δεύτερον. Δηλαδή. Αυτές που βάζει τον γκολ με τη Λάρισα ο τέτοιος, ο Περέιρα, είναι κάθετη του Μπίσεσβαρ. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό είπα προηγουμένως. Α, μπράβο. Λέω. Βλέπετε για λίγο μπάλα. Στο 65 που φεύγει, στο 70 που φεύγει ο Μπίσεσβαρ και ψάχνει παίχτη. Πάντως το ίδιο όλο το γήπεδο.
ο κύριος Αθανασιάδης ήταν έξω από την περιοχή. Πάντως ο κύριος. Και κάνει ένα κακό τελείωμα. Πάντως ο κύριος. Πώς θα την πάρει την κάθετη. Όταν, είχε, όταν έλεγαν οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, γιατί δεν βάζει τον Περέα, λέει έχει κιλά. Ο άλλος δεν έχει κιλά που τον βάζει δεκάρι. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Ποιόνα. Ο Ήβιτς άρχισε τις αλλαγές. Ναι, συμβαίνει. Παναγιώτη Παπαδόπουλε, καλησπέρα τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Ναι. Δεν τα ρωτάω αυτά, ρε Παναγιώτη. Έλα, μ' ακούτε. Να ρωτήσω τώρα τον Τζόρνταν τι είναι το όνος, τον Γκουερί Σπορτίβο και τι αρχίζει να ρωτήσει. Παπαδόπουλε, άμα θέλει να ρωτήσει, να τα ρωτήσει σε μένα. Τι να ρωτήσω, ρε Παναγιώτη. Αν τα λε στην ύφη να τα ακούει, πεθερά δεν τα γουστάρω εγώ αυτά τα κατηγορηματικά. Παπαδόπουλε. Τι να ρωτήσω, ρε Παναγιώτη. Δώσε μένα. Παλικάρι. Εδώ ξέρει τι μήνυμα μπορώ να πω εγώ χωρί να υπάρχει, α πούμε. Ή να το πω αλλιώ. Μήνυμα από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, άστα γόρι. Ο οποίο έχει αποθήκη, του τη ζητάνε σούπερ μάρκετ και δεν τη δίνει, ξέρει τι έχει μέσα. Δεν με νοιάζει τίποτα. Αυγή του πάω. Αυγή εδώ και να. Άστο! Άστο, Τζόρνταν! Άστο τον Παναγιώτη! Άστο! Κατάλαβε τι λέω. Σε υποστηρίξει έχει αποθήκη στην καλαμαριά δικιά του στο όνομά του. Δεν αμφιβάλλω για αυτό. Είναι μέσα αρχείο πάω. Άστο! Εσύ, άκου τώρα. Άστο, τόσο ψακιό του Παναγιώτη μήνυμα. Τώρα βρε Παναγιώτη. Μα δεν μπορεί να κάνουν πάλι γυάλα τώρα εδώ μέσα να πούμε. Άλλο σε λέω τώρα. Εγώ το σέβομαι τον Παναγιώτη, δεν λέω αυτό ρε. Εγώ αυτά δεν τα ακούω. Ο Παναγιώτη έχει τι γνώσει που εσύ δεν τι ονειρεύεσαι καν. Άστο! Δεν τι ονειρεύεσαι. Αν μη πάθετε πολύ. Αυτό είναι, πώς το λένε. Γνώσεις, άστο! Άστο! Όλοι αξιούπολοι μαζί σου. Τώρα σε αυτό έχει δίκιο, Τζόρνταν. Καθίστε καλά, πάρει τηλέφωνο, ρε άλλο. Πού να πάρει τηλέφωνο, βρε, έτσι τον έμαθε. Παίρνει ο άλλος εκεί στο κέντρο για να πει σε μένα τώρα. Τι έσυ είναι, Γιώργο τώρα. Καθίστε καλά. Θα μας δει. Εσύ λόγο, Παναγιώτη. Θα μας δει κι άλλος εδώ σήμερα. Ο ακροατής μου περιμένει. Πάμε, φίλε. Αν βάλεις 100 ερωτήσεις quiz κόντρα, παίρνει 30 κόλλες αναφοράς με χαρτί και σου απαντάνε. Δεν απαντήσω άλλο στον κόμμα δέκατο. Μην αρχίσει να μας τα πει. Κάτσε να μιλήσει. Να μιλήσει ο άνθρωπος, είστε αγενέστα. Τι πάρει στα κυρία μου. Δεν μ' ακούτε. Σιγά, μη, μη. Ναι, πάμε αφού. Μάλιστα, ναι, ναι. Ραπ μ' ακούς. Μάλιστα, μάλιστα. Τηλέμαχος από Νεάπολη, ρε. Έλα ρε Νεάπολη, τι έγινε. Έλα Ρωμάχης είναι, τι κάνετε. Και να μπει και ένα στηριώδης εδώ μέσα. Και άλλοι δυο-τρεις από όσους. Ναι, με είπαν η γη μου. Ναι. Τι θέλω να πω, θέλω να πω τον Τζόρτα για ό,τι λέει έχει δίκιο. Πάω, ναι. Και ήθελα να πω για αυτό το Σαρμά. Γιατί το κολλάει το φιλαράκι μου, έτσι. Τον Ασλαμά, ναι. Ποιον? Γιατί κολλάει το φιλαράκι. Ποιον είπες, ποιον? Γιατί κολλάει το φίλο μου τον Τζόρνταν έτσι. Ποιον, είπες τι, το επίθετο μου είπες. Σαρμά, πώς σε λένε, ξέρω εγώ. Ασλαμά. Πώς με λένε, εμένα. Ναι, γιατί κολλάει το φίλο μου. Πάρε τα σπορ του Βορρά, Νοέμβριο του 81, να δεις το όνομά μου. Ποιος κάνει το πάω μπάσκετ. Με αυτή την μπλούζα που φοράς ακόμα τους Kiss, τι να πεις, τι να μιλήσεις, ρε. Α, είσαι και Kiss. Να κύλι τι έπρεπε να φοράει, φίλε. Ακούς Kiss, δηλαδή άμα έχεις και μαλλιά, τι να είχες και μακριά. Ρε φίλε, αν οδηγάς όπως είναι το χιούμορ σου, δεν θα ήθελα να είμαι δίπλα. Ναι, ρε φίλε, όντως, δηλαδή. Δεν μπορώ να σ' ακούω το καλά, δεν ξέρω, κάνει τηλεόραση. Μην τον κολλάς πολύ, γιατί αυτός ένα μπαρ μια μέρα, ένα θηρίο. Ξέρεις τι με έκανε αυτός. Ποιος τον κολλάει, ο άνθρωπος μιλάει ειρωνικά, εγώ δεν. Πάω στο μπαρ και έρχεται αυτός σαν τον Ποπάι να πούμε. Γρουπ με πιάνει. Λέω τι αυτή. Λέει αυτό μην τον κολλάτε. Λέει, μην το, λέει γιατί έχει σκίσει λέει, τον τηλεφωνικό κατάλογο λέει, με τα χέρια. Παλαιστές όλοι. Τζορτά. Μου ζήτησε να σου αγοράσω μια τηλεόραση γιατί την πέταξε. Γιατί έλεγα για τον Καρσία. Για τηλεόραση. Τζορτά. Και δεν είχε πίσω πόρτα αναθεματισμένη να φύγω. Δεν είχε τον μπαρ πίσω πόρτα. Ναι. Τον Τζορτά δεν μπορώ να μιλήσω. Εδώ είμαι. Εδώ. Δεν ακούω καν, γυρνάει η φωνή μου και το κομμάτι. Εδώ, εδώ είμαι, Μάγκη. Ναι. Φιλαράκι μου, μη συγχύζεις, ο άλλος σε ζηλεύει από δίπλα. Σ' ακούω. Μ' ακούς. Ναι, ναι, σ' ακούω. Σε μου σου πάρει ρε φίλε όλες τις γκόμενες. Δεν προλαβαίνω να γαμίσω, είναι απίστευτο. Δεν μπορεί να πηδήξει, ναι. Μη. Αυτές που παίρνω εγώ άμα είναι δικές σου, δεν ξέρω να πω. Εγώ παίρνω πάντως. Αχ, τσουτσούδες γίνανε τώρα στην εκπομπή. Αχ, πού να τις μαζέψω. Αχ, παπά. Γεια σου, Μάκη. Θα πιούμε καφέ στο χάρτμπολ αύριο. Μη μου τον αγριεύεις αυτό. Μη μου τον αγριεύεις. Εγώ σε γλίτωσα από αυτόν. Θυμάσαι να πούμε. Και γίναμε φίλοι όλοι μαζί. Ναι, μετά γίναμε φίλοι όμως. Για να γίνει την ώρα. Εγώ είχα πρόβλημα. Εσύ δεν είχες. Καλημέρα, κύριε. Έλα. Παίζει έλα, η μόνη γυναίκα που σας βλέπει. Έλα, Κωστή, μ' ακούς. Έλα, ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, ρε, μ' ακούς. Σ' ακούω, ρε, σ' ακούω. Μ' ακούς, ρε, Κώστα. Τέσσερις φορές, ρε, φίλε, καθυστερημένος είσαι.
Τι Αλτσχάιμερ, ναι. Βάλε Τετάρτη, πάμε. Κώστα, εγώ μιλάω. Πέμπτη ταχύτητα, έλα. Έλα ρε. Έκτη έχουν τα αυτοκίνητα σήμερα. Έβδομη είναι η αυτόματο το κυβότιο. Λέγε φίλε. Έλα, Κώστα. Ναι. Κοίταξε. Τζορντάν. Έλα. Απευθύνουμε. Πόντιος είσαι. Στον κύριο με το μαύρο σακάκι, τι είναι εκείνο. Είσαι πόντιος καταρχήν. Καφέ σκούρο. Είσαι πόντιος. Μπορεί να μην έχω να μην έχει. Ναι. Πόντιος. Λοιπόν, αν ήμουνα... Όχι. Αν ήμουν πλούσιος. Αν ήμουνα, θα σε πω και το όνομά μου. Μην ήμουνα σαν και στη θέση του κυρίου, απ' την τροπή μου δεν θα έβγαινα το σπίτι έξω. Ή θα άλλαζα ομάδα. Γιώργο, εσύ είσαι. Αστειεύεστε βέβαια. Του Μπιώτη είναι ο κύριος, ναι. Φίλος μου. Είναι η Λολή ο Γιώργος. Λοιπόν, κατάλαβες Κώστα ποιος είμαι. Φανατικότατος των φανατικοτέρων. Το θέλα ρε. Λοιπόν, Λολής πάρει 44 πρωταθλήματα να κρύβεσαι. Να κρύβεσαι. Αν πάμε βαθμολογικά, κανονικά ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει 8 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ να είχε 10. 40. 40. Τσιγκουνιές θα κάνουμε. Αυτό είναι. Πουλάει τρέλα. Αυτό είναι. Και ναι, βέβαια, αν αναφερέσουμε το Ολυμπιακού και προσθέσουμε του ΠΑΟΚ τις τιμωρίες, βάλουμε τις δύο ισοπαλίες. Βάλε και δύο μερίδες σουβλάκια. Και τη Ξάνθη και τα λοιπά. Βάλε και μπαμπάτσικα. Λοιπόν, ναι. Σε αυτό το παιχνίδι γίνατε πολύ ξεφτύλα. Το τάβλι. Με τον Ατρόμητο. Ποιο έργο με βλέπατε φίλε, κύριε. Δίκαιο, ναι. Λοιπόν, ρε Τζόρνταν. Το δράκο τον είδατε. Σας παρακαλώ, έχω εδώ μια αφίσα. Ναι. Λοιπόν, έχω εδώ μια αφίσα από εφημερίδα. Ναι. Να σας τη διαβάσω λίγο. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι. Λέει εδώ ένας βουλευτής, όταν κέρδισε η Γιουβέντος τον Ολυμπιακό, λέει, κερδίσαμε την πιο βρώμικη ομάδα της Ευρώπης. Και λέγεται ο κύριος. Να μας είλε τα απορριπαντικά, κύριε. Ναι, πάρε 43 και μετά κρύψου, να ντρέπεσαι. Βουλευτής κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος. Σώπα, είπε, κύριε. Η Γιουβέντος νίκησε την πιο βρώμικη. Και επειδή είναι βουλευτής σε ένα αγόρια μας. Συγγνώμη λίγο, Ιταλός βουλευτής το είπε αυτό. Όχι, Έλληνας. Α, Έλληνας. Ναι. Ποιος. Λοιπόν, ποιος είπε. Και άμα το πάμε. Ποιος, όπα, κάτσε, περίμενε άρχοντα! Περίμενε άρχοντα! Για να λέμε, περίμενε! Οποιαδήποτε χώρα να υπήρχε ο ΠΑΟΚ. Βρέ, Ασυγέ μου, συγγνώμη! Ποιος είναι ο βουλευτής, να το μάθουμε! Ποιος είναι ο βουλευτής? Ο Τσακαλώτο. Αυτός που λέει να ντρέπεστε, εσείς να ντρέπεστε, τον μιμούμε, αλλά δεν θα το κάνουμε. Έρτον Μπράτσε λέγεται, είναι Ιταλός. Α, και λέει για την Γιουβέντους. Είναι σοσιαλιστικό κόμμα. Είχε υποβιβασία σκάνδαλα αυτό. Δηλαδή αυτό έπρεπε να το πει, από καταλάβουμε μερολούδι, εμείς δεν το ξέρουμε. Αλλά έχει καιρό. Το ξέρετε οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Όλος ο κόσμος και αυτοί το ξέρουνε. Και εμείς το ξέρουμε, στείλτε μας. Γιατί λάχανα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μόνο. Εγώ δύο πράγματα, αν ήμουν στη θέση του κυρίου. Ο αδερφός του είναι. Δύο πράγματα, ή θα άλλαζα ομάδα, ή δεν θα έβγαινα από το σπίτι μου έξω από την τροπή. Όχι, εγώ με 44 πρωταθλήματα βγαίνω έξω. Έχω πάρει και 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο μπάσκετ, στο πόλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο βόλεϊ έχω πάρει 3 πρωταθλήματα ήταν μόνο, γνήσια. Εσύ δεν θα τα δεις ποτέ. Στην Ελλάδα. Ένα της Λάρισσα και 2 του ΠΑΟΚ. Δεν αδικήθηκε κανένας. Ναι. Ούτε έκανε παράπονο κανένας. Βλέπω τραγουδάς λαϊκά και βλέπεις σύγκια δεσηματικά. Εγώ έκανα λίγο το 85. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Εγώ έκανα λίγο το 85. Ο Παναθηναϊκός. Πήρε κόκκινη ο Χατζηπαναγκή στη μόνη στην καριέρα του παραμονή. Το γόνο με τον Πάο. Λέγε μόνο, λέγε στην παπάρια σου, λέγε. Έλολη, κάνε μια ερώτηση τον Ασλάμα. Ποιο θε να πάρει το πρωτάθλημα, ο Πάο και ο Ολυμπιακό. Κάντε μια ερώτηση. Ναι, βρε, ρώτα, πε τον Τζόρνταν που τα έζησε τότε. Κάντε μια ερώτηση λίγο. Που πήρε ο Χατζηπαναγκή στην κόκκινη τη μόνη στην καριέρα του παραμονή. Κάντε μια ερώτηση. Πε το λιγάκι, πε το. 3 πρωταθλήματα γίνανε μόνο γνήσια τζάμι. Διαμάντια, 3 ήταν αυτά. 2 του πάω και ένα με τη Λάρισα. Άλλο ένα δρόμο. Το πάρω. Καλά που σταματήσαν τους δρόμους. Κάτσε και λίγο. Και βάλα φωτιά το δρόμο, αλλιώς Γιώργο, θα το κλέβανε. Τα 3 του Άρη κάλπικα ήτανε. Όλα. Όλα. Και το Άρη κάλπικα. Κάλπικα ήταν όλα. Το Άρη.
Γιατί, Γιώργο, του Άρη, γιατί ήταν. Όταν σε πήρε δύο μάτσο Μέγας Αλέξανδρος χωρίς αγώνα στην πρώτη εθνική, ήταν δίκαιο ή όχι? Στα μιλάει μόνο του. Όχι, εγώ λέω. Δε φίλε, διάλογο κάνε. Ε, φίλε, μα είναι αυτό που κάνεις, είναι στοιχειώδης αγένεια. Διάγγελμα βγάζει. Μετά το 59. Ο άνθρωπος είναι μεγάλος, το λες αγενείς. Α, μετά το 59. Τι είπε ο άλλος. Είναι μεγάλος. Δεν ακούει, δεν το κάνει. Η αγένεια πάει με όριο ηλικία. Δεν ακούει, δεν το κάνει επειδή είναι ηλικία μεγάλη. Ναι, ναι, πάμε επόμενη γραμμή. Έχει πρόβλημα με τον ήχο ο άνθρωπος, δεν μπορεί να συντονιστεί. Τι έχει πρόβλημα με τον ήχο, τι ηλικία έχει. 78. Είδες λοιπόν, 80 χρονών είναι ο άνθρωπος, το λες αγενή να πούμε. 78. Ενώ εσύ είσαι ευγενής. Μιλάς παρακομουνιστή. 2.500 κόσμος λέει παρακολουθεί την εκπομπή ζωντανά στο rapto.gr. Μπορείτε όμως όσοι κολλάει το ίντερνετ να τη δείτε αμέσως όταν μαγνητοσκοπημένη και είναι μια από τις πιο καλτ εκπομπές. Να μην κολλάει ρε κομμουνιστή, έχετε πάρει την εξουσία να πούμε. Μιλάω στον Μαλάκα. 2-6 δεν μένουν και πολύ φίλοι κομμουνιστή. Μετά να τη δούμε μαγνητοσκόπηση, εντάξει. Όχι, για αύριο λέει η κόλπα. Έλα εντάξει τώρα, έχει μια, τώρα μια παραγγελία. Ήρθε, ήρθε τώρα, τώρα αυτό που είναι ο delivery. Ήτανε μαζί με άλλους δύο, ο delivery μπήκε μέσα, κάνει τη μανούρα, έγινε φασαρία, τι κόλου φασαρία, τελείωσε τώρα, δεν το συζητάμε, έληξε τώρα, δεν το κάνουμε θέμα τώρα, μπήκε ο άλλος μέσα, εντάξει. Όταν μέσα στο κουδί της πίτσας. Εντάξει, ήταν λίγο γαϊδούρι, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν αυτά, πάλι καλά που ήρθε μόνος του, οι άλλοι δύο ήταν απόξω, εντάξει τελείωσε, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Άστε τα τώρα. Έγινε, μπήκε, τίποτα δεν έγινε. Κουτσομπολάρες. Επόμενη γραμμή. Και αυτό μπορεί να γίνει με αριστερά το Φιγκέιρας, αλλά εγώ τον Πορτογάλο, τον Μάρτινς, τον εμπιστεύομαι πιο πολύ. Ο Φιγκέιρας δεν μπορεί να βγάλει σέντρα. Μάλιστα. Δυστυχώς. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ηρακλειδιάς είμαι. Πρώτος Ηρακλειδιάς. Καλησπέρα, φίλε. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα την άλλη Δευτέρα για το τελικό? Με την Πλατανιά. Ναι. Παρασκηνιακά πρέπει να κινηθείς. Δηλαδή. Δηλαδή να πάρεις το παιχνίδι στο Μιλητό. Δεν θα πάρεις τα ίσια. Γιατί θα πιστεύω ότι τον Πλατανιά δεν τον παίρνω. Δηλαδή να σου πω κάτι, τι πες, ο. Στα ίσια τον Πλατανιά πιστεύεις ότι τον παίρνω. Βόση. Πολύ καλύτερη ομάδα έχει. Τον είδα σήμερα στη Βέρεια, ήταν καλύτερος από τη Βέρεια. Και εγώ το βλέπα. Έκανε καθυστέρηση ο Λόπες στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, πήρε κάρτα για το 0-0. Τους βόλεψε βέβαια το 0-0. Εκτός από αυτούς βόλεψε και εμάς το 0-0. Γιατί άμα έπαιρνε άσο η Βέρεια ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και είναι ακόμη λοιπόν, δύσκολα. Παίζουμε τώρα με Πλατανιά τη Δευτέρα. Και κύριε επόμενο, κοίταξε να σου πω τώρα. Επειδή σε ακούω συνέχεια αυτό που είπες, επειδή έχω δει πάρα πολλά μαζί με στη Super League, όλες τις ομάδες. Όντως ο Ηρακλής δεν έχει το χειρότερο υλικό παικτικά. Δηλαδή έχει 4-5 ομάδες που είναι σε αυτό το επίπεδο και κάποιες μπορεί να θεωρηθούν και σε μικρότερο επίπεδο. Το υλικό του Ηρακλή είναι απογοήτευση, φίλε. Έχει καλή. Για μένα, κοίταξε να δεις. Από Λάρισα με Ατρόμητο είναι εισάξιο. Από Λάρισα έχει καλύτερο πιστεύω. Άλλο που η Λάρισα αυτή τη στιγμή έτυχε να πάρει ένα ανάσο. Φίλε, η Λάρισα. Με τον Ολυμπιακό και. Ξέρεις τι έχουν αυτές που δεν έχεις εσύ. Μπροστά έχουν έστω έναν παίκτη. Γιατί ο Ηρακλής θα χρειαστεί. Το πρωτάθλημα ξεκινάει για τον Ηρακλή τώρα. Ξεκάθαρα. Μέχρι τώρα έχει και πολλά ματς δύσκολα. Ξεκινάει τώρα. Σου κάνω ερώτηση ευθέως. Δευτέρα παίζουμε με Πλατανιά στο Καφτατζόγλιο. Και μετά με Κέρκυρα Καφτατζόγλιο. Στα δύο ματς αυτά πιστεύεις ότι ο Ηρακλής μπορεί να πάρει. Πρέπει να πάρει 6 κανονικά. 4 θα πάρει. Αλλά 4 μπορεί να πάρει. Πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω. Πολύ ο Πλατανιάς είναι 3 κλάσεις πάνω. Αυτό ναι, το πρέπει να πάρει, αλλά και εγώ αυτό φαντάζομαι ότι θα πάρει 4 και αυτό είναι το ζόρι. Μέχρι αυτή την εικόνα. Αν πάρει 4, αδερφέ, εγώ θα κάνω άλλο επιτόπιο μέχρι εδώ από τη χαρά. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Πρέπει να φύγει όπω είναι όλη αυτή η δίκη. Μην μιλάτε τρία άτομα μαζί, βρε μαλάκες. Πρέπει να φύγουν όλα αυτά όπω είναι. Σε ρώτησα ένα, θε πάλι συνδρόμο του χρόνου σου, τούπα δεν απάντησε. Όλοι να φύγουν. Δεν θέλω γιατί φοβάμαι. Αμανατίδη ήδη από ό,τι ακούγεται έχει πάρει πέρα. Σάββα Παντελίδη. Για Σάββα Παντελίδη λένε, για ό,τι θε. Τέλος πάντων, πρέπει να βγουν. Να δώσω καμιά είδηση και εγώ καημένος. Επιφανής Ηρακλής μπροστά. Τι να δώσεις είδηση, να πάρουν άτομα τον Ηρακλή που να μπορέσουν να τον τρέξουν έστω να βγει χρονιά κουτσά στραβά. Και για μένα πρέπει να ακολουθήσει το πλάφο. Δεν έρχεται κάποιος, δεν μπορεί να έρθει κάποιος που να έχει φράγκα να μπει να βοηθήσει. Ερώτηση, να ακολουθήσει το πλάνο του Πανονίου. Όπως ήταν πριν ένα δύο χρόνια. Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή έχει από πίσω. Ερώτηση. Λέω. Ο Ηρακλής, έτσι όπως είναι, άρρωστος, χωρίς διοίκηση, χωρίς πρόεδρο,
χωρίς μεγαλομέτωχο. Εσύ πιστεύεις ότι οι παίκτες του τον Ιανουάριο δεν θα ψαχτούν να πάνε σε άλλες ομάδες? Θα ψαχτούν, αλλά θα σου πω τώρα. Δηλαδή, έχεις δύο μήνες. Εγώ θα σου πω πέντε ονόματα. Αυτός που μοιάζει με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο που έπαιξε σε σέντερφορ, πώς το λένε, ο Λάμπρου. Ναι. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Μπορεί να μείνει γιατί αυτός θέλανε. Λοιπόν, σου λέω, Σαραμαντάς ένας. Μπαρτολίνη 2. Άντε ο Μπαρτολίνη μπορεί να μείνει γιατί είναι και 34. Τερματοφύλακας. Ο Χουάντερσον σήμερα γιατί δεν έπαιξε? Ερώτηση. Δεν μάθαμε. Ήταν εκτός αποστολής. Είπαν ήταν τραυματίας. Κυριακίδης. Εσύ λες τον Κυριακίδη μια Τρίπολη, δεν τον θέλει. Εσύ λες ένα Κούρο. Κοίταξε, ο Κούρος που για μένα δεν έπρεπε να βγει. Σήμερα. Σωστό. Ο Κούρος σήμερα δεν έπρεπε να βγει. Είναι, δεν μπορεί να παίξει ο Κούρος στην Τρίπολη, λέω εγώ. Εγώ δεν σου λέω να πάει. Άκου να σου πω. Παρακαλώ. Κοίταξε. Θεωρητικά για μένα μια ομάδα για να σωθεί φέτος θέλει να έχει 30 βαθμούς. Ναι. Άμα μέχρι να κλείσει ο πρώτος κύκλος, γιατί ο Ηρακλής κακά τα ψέματα έχει παίξει μέχρι στιγμής τα δυσκολότερα παιχνίδια, ακολουθεί θεωρητικά πάντα ένα πιο βατό πρόγραμμα, γιατί τα θεωρητικά τα ξέρεις τα βατά, πάντα εκεί κολλάνε οι ομάδες. Δεν υπάρχει ούτε εύκολο ούτε δύσκολο κλπ. Δες την ουσία, μη με βάζεις και άμα πάρει δεν τώρα δεν 13 με 14 βαθμούς, ναι. Είναι δηλαδή κάπου στη μέση του. Του μισού του πρόβλημα, δηλαδή έχει 16 βαθμούς, 17. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι λίγο άμα στρώσουν και εν αρχή ένας πιο βέβαια. Που να τους βρουν οι φίλοι τους 16 βαθμούς. Και λίγο πέφτει κανένα φράγκο, πιστεύω ότι θα μείνουν θεωρητικά όλοι για να ζουν στην παρτίδα. Κοίταξε, για Κυριακή και λοιπά δεν με αφοράνε οι συγκεκριμένοι. Για Μπαρτολίνη που είναι χρόνια στην ομάδα, το θέλω. Κούρος για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Βγάζει το πιο γυμνασμένο παίκτη του Ηρακλή. Αυτός εδώ με το Μούσι. Ο Γιαμπάρης γιατί δεν έπαιξε. Αυτός ο άνθρωπος με το Μούσι. Δηλαδή, σαν να βλέπεις ταινία με τους Χάρλεϊ Ντάβισον να κατεβαίνουν στον μπαρ να πούμε και να πίνουν τις μπύρες. Ένα πράγμα. Αυτό είναι ο Αμανατίδης. Αυτό το παιδί το αντιεπικοινωνιακό. Η Άμις. Δεν τα βλέπει. Που μπήκε μέσα από πάνω στα βουνά χωρίς ρεύμα. Ερετικός αυτός. Μπήκε μέσα αυτό. Να κάνει το. Επόμενη γραμμή. Θέλω διάλογο. Κουράστηκα. Επόμενη γραμμή. Παίρνετε. Άντε ο άνθρωπος ο προηγούμενος ήταν υποτίθεται 78 ετών. Κάτσε. Πού πάει. Αυτό δεν είναι τηλεόραση μου. Τελευταία αυτή, Γιώργο. Πάμε κάτσε, πάμε διάλειμμα. Τώρα κάνουμε διάλειμμα τώρα, φύγα μαζί. Πού βάλει τον μπουφάν, κάτσε κάτω. Εγώ φεύγω, λέει. Υπάρχει αυτό σε καμιά τηλεοπτική εκπομπή του κόσμου. Εγώ φεύγω, λέει, έχω δουλειά το πρωί. Κάτσε, ρε παιδί. Καλά, ρε. Μάρι, είναι ο Παντελίδης ο πολίτης. Εδώ σχολεί. Η είδηση πια είναι ο Παντελίδης. Εδώ σχολεί. Ναι, πλακαβάλλω, κάνω πλάκα, ρε. Μύρετε, μη και εσύ. Κάνει τηλεόραση και εσύ με ρίγα σαν και εμένα βλάχο. Τι είναι δυνατόν να βγούμε τηλεόραση και να λέμε ότι είμαστε με αυτή την πλούζα εγώ και εσύ καλά όλος. Από το γήπεδο ήρθαμε. Βάρες, εκεί, από το γήπεδο. Για να μυρίσω μασκάλι. Α, μυρίζει τούμπα. Γιατί αυτό τι είναι, πού κολλάει η ερώτησή σου αν είναι Παντελίδης, δεν το καταλαβαίνω αυτό, τι είναι. Θέλω να πω το κόσμο το ξέρει, κατάλαβες. Έχω δώσει εγώ, αυτός έχει δώσει, θέλει να σε πει ότι έχει δώσει άλλες ειδήσεις. Όχι ρε παιδί μου, δεν το πάει. Κόλλα τώρα λίγο και εσύ, εντάξει, γιατί αυτό δεν το κολλήσω. Εχθές έφαγα εγώ με τον Πλατανιά να σου πω, στη Βέρεια. Λίγο πριν έφαγε ο Πλατανιάς. Περίμενε, έφαγες με τον Πλατανιά. Όχι με τον Πλατανιά, σε μαγαζί που έφαγε ο Πλατανιάς λίγο πιο πριν. Απίστευτο. Μαλάκα μου το λες και τώρα δεν το πιστεύω. Ίσως στο μαγαζί που έφαγε ο Πλατανιάς. Πάμε να φύγουμε, μαλάκα. Πάντως στο Καραϊσκάκι πριν ξεκινήσουμε με όλο το σκηνικό, τα τελευταίο τέταρτο το ρόστερ του ΠΑΟΚ μεσοαμυντικά είχε ατέλεια. Δηλαδή απαγορεύεται μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ να μην έχει τρίτο στόπερ. Πήγε να προφυλάξει τον Γκάνιας, τον έβγαλε, ναι. Διότι είχε την κίτρινη κάρτα. Και έβαλε το Χαρίση. Ο Χαρίσης όμως στα μαρκαρίσματα. Σταμάτανε πήγε να πάρει το παιχνίδι. Δεν είχε παίχτη μεσοαμυντικό να βάλει. Αναγκάστηκε να βάλει παίχτες μεσοαμυντικά με όχι καλούς ανασταλτικούς χαρακτήρες. Πώς θα γίνει τώρα. Ο Χαρίσης μπορεί να πιάσει το Φορτούνι. Εχθές έκανε αλλαγή ο άλλος, έπαιξε με 4-4-2, έφαγε τον γκολ ο Κορακάκης. Και έβαλε τον Κεϊτά πάνω στο Φορτούνι. Μπορεί ο Κεϊτά να πιάσει το Φορτούνι. Αλλά ο Φορτούνι είναι το κακό. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Αλλά περιμένει τη μία μια φάση. Έβγαλε, εγώ δεν χαρίζω. Και μάλιστα τώρα θα αποκαλύψω και κάτι. Να αποκαλύψεις. Ότι είμαστε τέλος πάντων καμιά εικοσαριά άτομα κάπου. Ναι.
και πήραμε τηλέφωνο να γυρίσει το Σεμπά στα χαφ. Γιατί είχαν τέσσερις χαφ αυτοί από την αρχή και μας κάνανε ευκαιρίες. Και πάνω στην ώρα, ναι, στα 60 λεπτά δηλαδή της συνάντησης, το γύρισε το Σεμπά πίσω και γλιτώσαμε. Θα βγάλαμε γκολ σίγουρα. Ήσασταν έτοιμοι. Πήρατε τηλέφωνο, πού πήρατε, στον Πέντο? Τώρα τον προσβάλλει στον Πέντο. Πού πήρατε τηλέφωνο? Δεν προσβάλλω κανένα. Άμα φτάσει ο Ολυμπιακός να τον παίρνουν τηλέφωνο οι Φίλανδοι για να βάζει εκείνο και τ' άλλο. Αυτό μόνο αυτό έμεινε φυσικά στον Ολυμπιακό. Αυτό γίνεται μέχρι να μάθει. Θα μάθει. Και έτσι και μάθει. Πού θα μάθει δηλαδή. Πάμε στον κόσμο, ναι. Γεια σας. Καλώς τον. Λοιπόν, εγώ σας άκουσα σε όλο το διάλειμμα. Ναι. Και επειδή εγώ έχω πολλά προβλήματα στο ότι όταν με παίρνουν τηλέφωνο με κατασκοπούνε. Ποιοι σε κατασκοπούνε? Αντιγράφουν τη συζήτησή μου. Συγγνώμη, ποιοι σε κατασκοπούνε? Όταν σε παίρνει μια τράπεζα σου λέει ότι η συνομιλία μας καταγράφει. Σωστά. Ωραία, έχεις να κρύψεις κάτι από κάποιον? Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Απλώς όλες οι συνομιλίες πλέον καταγράφονται. Και τι σας πειράζει? Εσένα τι σε πειράζει αυτό? Το πράγμα σιγά. Ορίστε. Σας ενοχλεί αυτό, λέω εγώ? Μέρα κανένα, έχω συνηθίσει αυτή την κατάσταση. Ε. Και επειδή τις συνομιλίες δεν την άκουσα όλοι, έχει καταγραφεί. Και αυτά που και ο Τζόρνταν έχουν καταγραφεί. Οπότε επειδή τι θα γίνει? Πλέον καταγράφω και αυτά που λέω. Εσύ, και αυτά που γίνονται. Εσείς τα καταγράφετε. Αυτά που είπε ο Τζόρνταν στο διάλειμμα. Συγγνώμη. Ήταν πολύ αλμύρα. Εσείς, στάσου ρε φίλε, μισό λεπτό. Εσείς τα καταγράφετε, εσείς τα καταγράφετε. Όχι, κάτσε λίγο. Εμένα με καταγράφουν όταν με παίρνουν τηλέφωνο ή τράπεζα. Ναι. Μ' ακούσε. Κάτσε να καταλάβω ποιος καταγράφει ποιον. Για πες μου να καταλάβω, ναι. Άκου λίγο. Ναι. Εμένα, εδώ και καιρό με καταγράφω. Όταν σε παίρνει μια εταιρεία και σου λέει χρωστά. Εγώ χρωστάω. Όπως χρωστάει όλη η Ελλάδα. Εσύ χρωστάς, πού χρωστάς? Σε τάπη, ρε, σου λέει σε παίρνει μια κινητή εταιρεία. Σταμάτα ρε, μη μιλάς με τον άνθρωπο, μιλάω. Μη χώνεσαι. Σου λέει καταγράφεις. Ωραία, καταγραφήκαμε. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Εγώ, για μένα κανένα, για τον Τζόρνταν θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτά που είπε στο διάλειμμα. Σε ποιον τα είπα? Μηνύσιμα. Για ποιον τα είπα, σε ποιον τα είπα? Τα έλεγε εκεί πέρα σου γύρω, μιλούσε με το. Με όλη την παρέα. Ωραία. Ποιο θα του κάνει μήνυση? Εμένα. Όχι εσένα, ρε, ποιος θα μου κάνει? Ναι. Εμένα κανένα, τον Τζόρνταν, άμα τα βγάλω την. Ρε φίλε, με συγχωρείς. Πόσο καιρό έχεις να γαμίσεις? Πόσο καιρό έχω να γαμίσω? Μάλιστα. Πάρ' τον από εδώ πέρα, αυτός θα μας τρελάνει. Έχεις τρελαθεί ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι με λες. Η φιά ουσία στο μυαλό σου έχει. Κώστα, μισό λεπτό να απαντήσω για τον Πιασέντια ότι είναι τη Πόρτο. Σε εμάς δανεικός και έχει πάει στο Λονδίνο για εξετάσεις. Τι είπε ρε μηνύσιμα που είπε ο άνθρωπος? Να ξέρω εγώ ρε φίλε, στο διάλειμμα τώρα εδώ λέμε. Ένα άλλο που λέω, άλλο καταγράφει. Στο διάλειμμα τι τώρα μας καταγράψει? Απειλούσε τώρα ότι θα δώσει την κασέτα, α πούμε. Την κασέτα. Στο διάλειμμα. Για να δει τον Τζόρνταν στο διάλειμμα. Τι είπε πραγματικά? Να θυμάμαι τι είπα εδώ. Μιλάμε συνέχεια, ξέρω εγώ τι λέω. Μήπως είπε τίποτα. Εντεψίζει κάποια πράγματα. Στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα. Τι είναι το διάλειμμα με τον Άρα τη σχέση? Ναι, αλλά ο κρατή ο οποίο. Εγώ παίρνω και τι δύο απόψει. Πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Γεια σας, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς το. Γεια σας. Γεια σας. Έχω την παρέα εκεί πέρα. Καλώς το. Γεια χαρά. Λοιπόν, Σάκης από Σύνδρο, Παοξής. Στη Σύνδρο είσαι εσύ. Μάλιστα. Κλείσει τηλεόραση όμως. Ναι. Κάνει αντίλαλο. Παοξής. Δεν κάνει αντίλαλο. Δεν πειράζει το παιδί. Δεν μπορεί να είναι όλη η ίδια ομάδα. Ναι. Μισό. Ναι. 92 τετραγωνικά είναι το σπίτι σου, πόσα είναι? Όχι, το διαλυγότερο δεν είναι 92 τετραγωνικά. Εντάξει, γιατί έκανες ένα χρόνο. Για πες. Όχι, 80 είναι. Κοντά είναι. Μικτά είναι 92. Για λέγε. Ναι, λοιπόν, με αυτό το υλικό που έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, με αυτό το υλικό που έχει ο ΠΑΟΚ. Δύο φορές. Ναι, άμα θα μπορέσει να κρατηθεί. Πιστεύω να πιάσει περίπου τη δεύτερη, να το πω, θέση. Πες το πως θες, ναι. Αλλά εγώ πάλι το βλέπω, πάλι θα πάμε στα play-off. Άμα δεν κάνουμε κάτι, δεν θα μπορέσουμε να... Σαν τι να κάνετε δηλαδή? Ο άλλος έλεγε θα πάρει την ΕΠΟ, δεν την πήρε την ΕΠΟ. Δεν καταργήθηκαν οι εκλογές. Πού καταργήθηκαν, αναβλήθηκαν. Αναβλήθηκαν.
5 εκατομμύρια θα δώσει ο Σαββίδης αντί να πάρει σεντερφόρ, ξέρω εγώ, δεκάρι. Ναι. Έφερε τον Μπίζεσβαρ με την κοιλιά και σαν το γιώτη τα μπυρόκυλα τη σαβούρα να πούμε, παίζει 30 λεπτά καλά, 60 κάθεται. Λοιπόν, δεν πήρε. Πάλι Μάιο όλοι μαζί παρέα, play-off. Μετά παίξε play-off. Εάν αυτό τον Ολυμπιακό, εάν αυτό τον Ολυμπιακό, με τον Ποτία και τον Τακώστα, ναι, τις δυο νεκροφόρες του Μπαμπούλα. Λοιπόν, αριστερό μπακ το Ρέτσο ή ποιο βγάζετε κι άλλον εκεί πέρα, ποιο βγάζει. Του Ντελαμπέγια. Του Ντελαμπέγια. Λοιπόν, δεξί μπακ ο Φιγκέιρα. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Εάν λοιπόν ο Φορτούνης πεσμένος, ναι, ο Πάρντο ένα κεφάλι, ναι, σαν το Βενιζέλο. Ναι. Ο Μαρίν χάθηκε στη... Πού πάει ο Μαρίν χάθηκε, ναι. Εάν αυτόν τον Ολυμπιακό, εγώ δεν λέω για τον Αλαφούζο, ναι, δεν, ναι, του πάρει ένα πρωτάθλημα. Δεν του πάρει ένα πρωτάθλημα. Κάποια άλλη ομάδα. Αυτός ο Άμπαλος ο Σαββίδης και ο άλλος ο Τζάμπας ο Μελισανίδης, ναι, είναι για να αυτοκτονούμε. Άμα δεν αλλάξουν τα κούρια. Άμα τώρα, δεν αλλάξουν τα κούρια. Χειρότερο Ολυμπιακό. Εγώ, 48 χρονών βόδι, χειρότερο Ολυμπιακό, ακόμα και στα χρόνια του Κοσκοτά, εγώ δεν είδα. Ούτε επί Σαγκαρέλη. Δεν ξέρω αν είδε ο κύριος. Όχι, έτσι είναι. Και τώρα λέμε, θα βγω δεύτερος, τρίτος, και θα πάρω το κύπελο, πρέπει να φωταγωγήσω την πόλη. Νομίζω ότι είμαστε σε λάθος δρόμο, κύριε. Παρακάτω. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με σένα, μ' ακούς κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, μ' ακούω εγώ από τη σύνδεση. Λοιπόν, συμφωνώ σε αυτό που λες. Λοιπόν, είμαι και εγώ στη δικιά σου μικιά και πιο 50 χρονών. Λοιπόν, έχω δει, έχουν τα μάτια μου πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά 80 έχει... λοιπόν με είπες. Ναι. Ορίστε. Συνέχισε. Λοιπόν. Πάλι. Και πω τι είναι τώρα αυτό το ΠΑΟΚ, αυτό το χτίσιμο του ΠΑΟΚ. Να έχει καμιά σχέση με τα άλλα. Εσύ που είσαι 50 ναι, χρονών και έχει άλλα 25 χρόνια ζωή, μέσω όρο ηλικία. Παραπάνω δεν θα πάμε. Α τσεκάζουν τα αεροπλάνα. Να φτάσουν δηλαδή 75 χρονών εδώ το πάνω να πάρουν κάτω με Ελλάδα. Ναι, άκουγα. Εσύ πιστεύει ότι ο Σαββίδης και ο Μελισανίδης θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Ή θέλουν να πλέουν τα χέρια του. Λέγε, τι καταλαβαίνει εσύ. Τι καταλαβαίνεις εσύ 50 χρονών από τη Σύνδα, λέγε. Αν παίξουμε λεφτά, εκεί όσο το πάρει. Βρε παιδί μου, εσένα σου έχει δείξει ότι ο Σαββίδης ότι κολοκαίγεται να πάρει το πρωτάθλημα και ο Μελισανίδης. Ναι. Ναι. Επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Ναι, λοιπόν. Εφύγαμε. Έλα, τον Βούτση. Καλώς τώρα, ναι. Έλα, Αργιανός από Βότση. Γεια σου, Βίλε Αργιανέ από τον Βότση. Λοιπόν, τι έγινε. Είχαμε και κάποιες μαλακίες εκεί πέρα, αγάπη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα αυτή ό,τι να είναι να πούμε. Γιατί ξέρεις, όταν έρθουμε εμείς Ραπτόπουλε, θα έχει τα παντούπα, δεν θα έχει εσύ είσαι και εσύ είσαι. Εμείς θα σε κάνουμε παρόλο εκεί, έτσι. Ποιοι είστε εσείς. Εμείς που βρίζει Ραπτόπουλε. Δεν έβρισα κανένα. Πάντα βρίζει Ραπτόπουλε. Ποτέ. Ξέρεις τι θα σε κάνουμε όταν έρθουμε. Εσύ μόνος σου μπορείς να έρθεις. Θα σε κάνω, σιγά ρε φίλε, για θα φορέσουμε τσίκινα σόβρακα. Άμα έρθεις μόνος σου, θα σε πληρώνω για 10 χρόνια. Έχεις να φας τόσο ξύλο, χαϊβάνι. Δεν θα σου αφήσω σαγόνι, μα μην τη μασαγόνι. Τώρα αν θέλετε να έρθετε πολύ, ελάτε, αλλά τουλάχιστον πείτε μας να πάρουμε τα λεφτά μας, μην μας κλέψετε, γιατί τον Άρη τον κλέψατε. Έτσι, πάμε επόμενη γραμμή, λέει. Τουλάχιστον μην μας κλέψετε, τουλάχιστον μας δίνετε μόνο. Μην μας φάτε κανένα φράγκο, γιατί είστε και μακρύ χέρι. Χαίρετε, κύριε, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Βλέπω πρωτάθλημα Ελλάδας και γελάω. Αυτό τον Ολυμπιακό, αυτό τον το χειρότερο Ολυμπιακό που έχω συναντήσει στα όσα χρόνια ζεις, ναι. 35 χρόνια ζω, 35 είμαι. Α, σου πω τα 20 από τα 15, δεν έχω δει χειρότερο Ολυμπιακό. Χειρότερο Ολυμπιακό. Ναι, έχετε δίκιο. Και αυτόν τον Ολυμπιακό, σε 2 εβδομάδες, πιστεύω ότι θα είναι 13-14 εβδομάδες μπροστά. Ποιος φταίει γι' αυτό. Έτσι ακριβώς θα είπα στην αρχή. Ποιος φταίει γι' αυτό. Ναι. Ο Τζόρνταν. Δεν το πάω. Γι' αυτό φταίει ο Τζόρνταν. Γιατί φταίει ο Τζόρνταν, φίλε.
Παραπάνω για τον Πάο, γιατί γλύφει το Σαββίδη. Ο Σαββίδης, ο μεγάλος, ο τα λοιπά, δεν κάνει λάθη, δεν υπάρχει. Ο Πάο είναι πολύ κακός στο να κυνηγήσει πρωτάθλημα. Το βγάλαμε τα πάντα πρωτάθλημα τα Χριστούγεννα και κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα. Δεν μου λες, ρε φίλε, κάτσε να κάνω μια ερώτηση. Να σε κάνω μια ερώτηση. Σε κατηγορία ότι κάνει ζαβάντα το Σαββίδη. Ναι. Ο Αλαφούζος, ο άλλος. Ναι. Κάτσε να σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Κάτσε, κάντε διάλογο. Αυτός ο Ολυμπιακός είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι χειρότερος από τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι χειρότερος. Ναι. Πού είναι χειρότερος, πες μου. Πού. Σε όλες τις θέσεις. Σε όλες τις θέσεις είναι χειρότερος. Πρώτο, στο προπονητή. Πώς. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το προπονητή του Ολυμπιακού πότε τον είδες, ρε φίλε, προχθές τον έφερα. Άκου λίγο να σου πω ένα πολύ απλό. Εγώ μισό λεπτό θα ακούσει εμένα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πότε τον είδες τον. Και επειδή πληρώνεις να μας τα κάνεις τσουρέκια, επειδή πληρώνεις, ρε φίλε. Γεια σα. Εσύ μας τα κάνεις τσουρέκια. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα πληρώνεις, τι πληρώνεις. Αστική μονάδα έχεις, τι πληρώνεις. Μην το πλατιάζεις. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το προπονητή του Ολυμπιακού τον φέρανε προχθές. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πώς τον είδες και λες έχει χειρότερο προπονητή ο ΠΑΟ. Δεύτερο, πάμε στον τερματοφύλακα. Έχει καλύτερο τερματοφύλακα Ολυμπιακού από τον ΠΑΟ. Θα τελειώσεις ή θα πατάω. Ναι, να πάνε. Πες μου απάντα, θέση. Πώς θα το κάνω. Ωραία, σαν προπονητή. Η προστορία του Μπέντο με την προστορία του Ήβιτς είναι η ίδια. Α, η προϊστορία. Είναι η ίδια. Η προϊστορία του Στέφενς με του Αλουνού ήταν η ίδια. Ρε. Πού καταλήγεις. Πού καταλήγεις. Τι να με ρωτάς, ρε. Πού καταλήγεις. Πού καταλήγεις. Μη μου σηκώνεις εμένα το χέρι, μη τρελαίνεις. Γιατί τι να μας κάνεις, ρε μεγάλε. Προθες έρθεις τραπέζι, εγώ δεν μπορώ να ρίξω τραπέζι. Έχει τηλεόραση, για σιγά. Αν θες να μιλήσουμε λογικά, να μιλήσουμε. Λογικά να μιλήσουμε. Ωραία, ωραία. Πού καταλήγεις εσύ. Πού καταλήγεις. Πού καταλήγεις. Ωραία. Να σου πω πολύ απλά ότι ο Ολυμπιακός και χωρίς προπονητή πάει. Σωστά. Και έχει φτάσει από τη στιγμή που όλο το πρωτάθλημα στο πρωτάθλημα τον είχαν για τρίτο τέταρτο με τα προβλήματα που είχε, αποκλεισμούς και τα λοιπά. Φίλε, μην ξεχνάς, κάτι σημαντικό, έχει την οτροπία του πρωταθλητή. Αυτό είναι πάει για πρωτάθλημα, ο Πάος. Με παίχτες οι οποίοι είναι μέτροι, δεν μπορεί. Πάμε στον Αλαφούζο, γιατί να σου πω για τον Αλαφούζο, ο οποίος έχει ρίξει όλα τα λεφτά στο κανάλι. Εκεί έχει ρίξει όλο το ήμαρ. Ρε εσύ, πού καταλήγεις. Πού καταλήγεις. Πού καταλήγω ότι ο Ολυμπιακός θα γλεντάει όλη την Ελλάδα. Ακόμα, Ολυμπιακός, ακόμα και έτσι. Θα γλεντάει όλη την Ελλάδα και με λίγα λεφτά. Έχει πουλήσει όλα τα μεγάλα αστέρια που είχε, όλα τους μικροκάδους. Τα ξέρουμε αυτά. Πάμε παρακάτω, επόμενη γραμμή. Τελείωσε. Σου λέει, για να καταλάβεις, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει ελπίδα, τι να με λέει τώρα. Τι να με λέει. Σε λέει ότι ο Ολυμπιακός ο χειρότερος, είσαι χειρότερος από τον χειρότερο Ολυμπιακό. Εγώ, σε λέει. Εγώ πάω και χειρότερος από τον Ολυμπιακό. Σε λέει αυτός. Σε λέει. Αυτός το λέει. Αυτός λέει ότι χειρότερο Ολυμπιακό δεν είναι ποτέ και σε λέει ότι είσαι χειρότερος. Του Σαββίδη ο ΠΑΟΚ χειρότερος. Δηλαδή παίξανε πριν μια εβδομάδα αυτές οι δύο ομάδες μαζί. Πριν μια εβδομάδα παίξανε οι δύο ομάδες μαζί. Ναι. Λοιπόν, και αυτός αυτό κατάλαβε, είδε μες στο γήπεδο ότι ο ΠΑΟΚ ήταν χειρότερος του Ολυμπιακού. Το απαντάς εσύ. Ναι. Εννοείται. Οι δύο ομάδες υποτίθεται που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι. Του λέω εγώ ποια ήταν η καλύτερη ομάδα. Προχθές παίξανε πριν μια εβδομάδα. Για 60 λεπτά ήσουν εσύ. Για 60 λεπτά το 0-4. Δεν αποβάλει τον Μιλιβόγεβιτς να το κάνω εκεί πέρα. Τι να κάνω με καραμπινάτη αποβολή, ρε φίλε. Δεν είναι αποβολή, ναι. Είδα χτες. Ναι, είναι καραμπινάτη αποβολή. Εχθές στο γαλλικό πρωτάθλημα. Άντε, είδε στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μονακό Σεντετιέν, στο 84 λεπτό έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι. Και δεν τον απέβαλε ο διευθυντής. Λοιπόν, και θα γίνει και θα τελειώσει το πανηγύρι εκεί πέρα. Θα πει 0-3, θα διάσει τον Καρασκάκη και θα μας λέει άλλα ο φίλος μετά. Παίχτες. Έχω την καλύτερη ομάδα να μας λέει. Να βλέπετε σωστά. Τώρα. Δίπλα ήταν παίχτες και αριστερά τώρα. Και δεξιά. Μόνος του ήταν μπροστά. Τις εκλογές και αριστερά και δεξιά. Οι εκλογές πιστεύω ότι τώρα με την επιτροπή αυτή εξομάλυσης που ανέλαβε αυτός ο Κουτσοκούμπης, να πούμε ο Κύπριος. Κουτσοκούμπης. Ξέρω, μη σ' αγωγήσει. Λοιπόν, αυτός εδώ λοιπόν ο Κύπριος και οι υπόλοιποι, για να δώσω και μια είδηση, επειδή είπα και για τον Μπίκα, εγώ ένα μήνα φωνάζω ότι ο Μπίκας ήταν μέσα αρχιδιαιτητής. Αυτά τα λέω για κάποιους άλλους που νομίζουν ότι δεν δίνω ειδήσεις. Λοιπόν, επειδή δίνουμε και ειδήσεις και ο κόσμος μας αγαπάει και μας εκτιμάει
και φυσικά μας στηρίζει εκεί πέρα στο ραδιόφωνο, γιατί γίνεται χαμός από την ενημέρωση. Λοιπόν, είναι αυτός, είναι και ο Βρίζας μέσα στη θέση, είναι φυσικά και ο Δέδες της ΑΕΚ, τον οποίο πριν δύο εβδομάδες το πάμε και για αυτόν. Ο Δέδες, μας πειράζει, είναι καλούς παίκτες. Μας περιπτώσει, πιστεύω ότι μέσα σε ένα δίμηνο, πιστεύω, θα γίνει το καταστατικό αυτό και θα ορίσουν η ημερομηνία εκλογών. Τώρα θα είναι σε τρεις μήνες οι εκλογές, κάπου εκεί πιστεύω πάντως είναι το αυτό. Και τελειώνουνε, πήρανε παράταση λοιπόν σε αυτό που γίνεται. Μάλιστα. Τι γίνεται? Σε αυτό το θίασο που έχουμε στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Ποιο θίασο? Αυτό που βλέπουμε συνέχεια και γελάει όλος ο κόσμος. Αυτός που σε έχει κερδίσει. Δηλαδή πήρε τέσσερα παιχνίδια Ολυμπιακός μέσα στον Πανιόνιο με τον Ηρακλή. Με τον ΠΑΟΚ και με τον εχθές που έπαιξε με τον Ατρόμητο, βαθμούς που δεν μπορεί να τους πάρει. Αυτή είναι πλασματική βαθμολογία, δεν υπάρχει πλασματική. Δύο τελευταίοι για σήμερα. Καλημέρα. Αυτά είναι παραμύθια. Καλημέρα κύριε. Παραμύθια είναι αυτά του Σπανού που βγήκε χθες και τα λέγε. Καλά αυτό που λέει. Απάντησα. Κόψτε τον Φλόρο. Κόψτε τον. Απάντησα. Φάση, φάση. Τι είπε στο Καρνέζο πριν βγει να μιλήσει. Μήνυμα Κώστα για σένα. Πάμε στον τελευταίο και μου το διαβάζει μετά. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε. Έλα. Κόψτε τον, επόμενος. Τι, στραβώνεις το στόμα. Τι θα το κάνουμε τώρα. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Θα μιλούσε λίγο την τηλεόραση. Πάμε, κόψτε τον και αυτόν. Πάμε στον επόμενο. Κόψτε τον, ναι. Μάλιστα. Έλα φίλε. Έλα γεια. Έλα φίλε. Καλησπέρα σε όλους παλικάρια. Καλώς τον παλικάρι. Καλώς τον. Λοιπόν, ένα πράγμα θα το ρωτήσω για να μην πιάσουν κουβέντα. Λοιπόν, μπορεί ο Πάοκ ο σημερινός να πάρει το δάσμα, ναι ή όχι? Όχι. Αυτό ήθελα να ακούσω. Γιατί και αυτό πίστευα κι εγώ. Γιατί με πάω. Και πιστεύω ότι με αυτό το καθεστώς, με αυτή την πορεία που κάνει, μόνο με μεγάλη πίστη μπορώ να πάρω πάω πρωτάθλημα. Με αυτό το καθεστώς βεβαίως, μόνο. Δεν ξέρω για εσάς. Ακούστε, μπορώ να σας πω κάτι εγώ σαν... Να πει ο Μαλάτος κάτι. Σαν ουδέτερος που είναι, μπορεί να πει κάτι. Δεν είμαι ουδέτερος, είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι καλοπροαίρετος. Είχε πει ο Άγγελος Αναστασιάδης... Κάτσε να ακούσουμε τι λέει. Είχε πει όταν ανέλαβε τον ΠΑΟΚ τον Αύγουστο του 2014, θέλετε να ακούσετε τι. Θες να ακούσεις ρε φίλε. Δικός σας άνθρωπος, ναι. Ότι για ό,τι παθαίνει ο ΠΑΟΚ λέει, πρώτα απ' όλα φταίει ο ίδιος. Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Είπε και κάτι άλλο όμως, θα κάνουμε μια ομάδα να κερδίζει και τους διαιτητές, είπε. Ναι. Καλά, εντάξει τώρα. Ο ίδιος το είπε. Συνέχα φίλε, συνέχα. Λοιπόν. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε σε έναν ακόμα. Άστε. Ναι, λοιπόν. Έλα, Ραπτόπουλε. Πάμε, φίλε. Μ' ακούς? Πάμε, κόμψτονα. 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 Έλα, Ραπτόπουλε. Πιο αργός και από τον Ποτία μου. Έλα. Πάμε, επόμενος, ναι. Άντε, μπράβο. Έλα, φίλε. Και τι θα του χαρίσει. Τέλος. Μην πάρει άλλο. Αυτές τώρα βγήκαν 2 και 35. Κατάλαβες. Παίζουν στην καρδίτσα τώρα. Πάνε εκεί οι καρδιτσιώτες να τους ψαλιδώσουν κάτω εκεί πέρα. Πες τον Κώστα, όλα αυτά που συνέβησαν σήμερα του φάνηκαν λογικά του Ραπτό? Το ότι σηκώθηκε να φύγει ο Γιωργάκης του φάνηκε περίεργο? Και τι δεν γίνονται αυτές την τηλεόραση? Ένας φίλος λέει, σου φάνηκε περίεργο, δηλαδή όλα τα άλλα σου φάνηκαν λογικά και το περίεργο ήταν ότι έφυγε ο Γιωργάκης? Να χαργαλίσω τώρα τη μασκάλη μου να γελάσω. Χιούμορ έκανε ο φίλος. Τζάμπα μισό ευρώ έδωσε, πες το φελό. Λοιπόν, σ' αρέσει η εκπομπή Μαλάτο? Μια χαρά τα πήγαμε. Ναι. Ευπρεπώς κατά το δυνατόν. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα για μένα δεν πρέπει να υπάρχουν προσωπικές διαμάχες σε εκπομπή στην τηλεόραση. Ξεκατηγορηθήκαμε. Να μην το κάνουμε, ναι. Που λέει είναι δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Είναι υποκρισία μεγάλο πράγμα, φίλε. Γιατί λοιπόν, το λες αυτό? Είσαι αντιπάοξης, πες δεν το γουστάρω το πάω και τελειώνει η δουλειά. Μην με το παίζεις μετά αυτό. Από εκεί και πέρα μια χαρά. Θα τα πούμε και την άλλη Κυριακή. Ναι. Τι ποιος παίζει? Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τσιπάς με το Σιώπη και τον Κόρμπο να μαλώσεις, κάτω στην Νέα Σμύρνη. Με αυτή την άμυνα ο Παναθηναϊκός που είναι χειρότερη από τη δικιά μας θα κακοπέρασει. Ναι. Χειρότερη γιατί είναι από τη δικιά σας? Γιατί είναι ασύνδετη και ασύνδετη είναι, αλλά... από εμάς. Λείπει και ο Ζέκα, έτσι. Λείπει και ο Ζέκα. Λείπει και ο Ζέκα. Ο άλλος δεν με ενδιαφέρει ο Λεντέσμα, καλύτερα αν άπαιζε.
θα παίζανε και με 10 παίχτες. Πολύ καλά. Και το Λέτο θέλω. Θες το Λέτο. Να παίζουν με 9. Ναι. Με 9. Ναι. Δεν υπάρχει αυτά. Τελειώσαμε. Λοιπόν, Τζορντάν. Ξεκινάνε από εβδομάδα. Στο κοινό σου τι έχεις να πεις. Εδώ, απάντα. Λοιπόν, το κοινό μου. Ναι. Για το ραδιόφωνο το δικό μου το κοινό ναι. Και φυσικά τη τηλεόραση. Μάλιστα. Ξέρει και μας παρακολουθεί. Είναι χιλιάδες ο κόσμος. Έτσι, μπράβο. Που γίνεται και χαμός και στο ραδιόφωνο. Έτσι. Είναι πλήρης ενημερωμένο το κοινό μου. Πλήρης. Διότι στα θέματα που τα έχω πιάσει, ειδικά των εκλογών της ΕΠΟ που ξεκίνησε τότε το τρίμηνο, το τετράμηνο πριν ναι. Τις εκλογές και τελικά πήρε παράταση και μετά αναβλήθηκε και ξέρω εγώ. Ναι. Το περπατήσαμε με τα ίδια γεγονότα, ίδιες εξελίξεις. Ό,τι ακριβώς λέγαμε λοιπόν γινόταν μετά από κάποιες μέρες, από κάποιο μήνα, από τρεις εβδομάδες. Τον πρόεδρο. Λοιπόν, μιλάμε για ενώσεις της Δράμας, για της Καστοριάς, για της Χαλκιδικής. Μήνες πριν τα λέγαμε αυτά και φυσικά δικαιωθήκαμε τις πήραμε. Πολύ ωραία. Τώρα. Εχθές ήμουνα στη Βέρεια. Τι πήγες να κάνεις. Λοιπόν, με τις δουλειές μου είχαμε πολύ στη Βέρεια. Ναι. Έτυχε να φάω κάπου σε ένα μαγαζί το οποίο λίγο πριν έτρωγε ο Πλατανιάς. Αυτό τι σχέση έχει. Επειδή ήταν άνθρωποι ποδοσφαιρόφιλοι εκεί μέσα του νομού, από αυτή την έννοια το λέω. Ναι. Μάθαμε κι άλλα νέα φυσικά εκεί πέρα. Μπράβο. Ότι σε λίγους μήνες, κάνα δύο μήνες, γίνονται και εκλογές και στη Βέρεια. Ναι. Ο Καραμελίδης. Τελειώνει. Ναι. Όχι, ο Καραμελίδης είναι τελειωμένος. Η παρέα του Καραμελίδη. Παοξάκι. Είναι από όλο Καλαμαριάς, δεν είναι Παοξής. Εσύ το λες Παοξής. Και δεν είναι και από τη Βέρεια, είναι από το Κιλκής. Βρέθηκε οικονομικός μετανάστης, ήταν δάσκαλος, ήταν καθηγητής, πήγε εκεί πέρα και μείνει εκεί. Πάει. Αυτή είναι η ιστορία του Καραμελίδη. Για να είσαι και εσύ ενημερωμένος. Είναι βορειοελλαδίτης, δικός μας άνθρωπος. Ναι, είναι άλλο κομμάτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, από όλο Καλαμαριάς λοιπόν στην ομάδα είναι ο Καραμελίδης. Ναι, δεν είναι Παοξής. Δεν υπάρχει, δεν είναι Παοξής, είναι από όλο Καλαμαριάς. Άμα τον πω δηλαδή 7 παίκτες της Καλαμαριάς, δεν ξέρει τώρα. Εχθές είχε και επεισόδιο εκεί πέρα σε ένα τοπικό παιχνίδι. Ο Καραμελίδης. Όχι, όχι. Ένα τοπικό παιχνίδι. Είναι οι παράγοντες και αυτά έχουν σχέση με την Ένωση τώρα, ξέρω τι σου λέω. Μαλόγιζα πάλι. Είναι, έπαιξε η Επισκοπή Λαούσης 3-1 με, με ποιο έπαιξε να δεις με ένα άλλο. Εμάς τι μας νοιάζει αυτό. Τώρα είναι 54 σύλλογοι εκεί πέρα. 54 σωματεία. Ναι. Θα γίνουν εκλογές. Ωραία. Λοιπόν, όποιος πάρει την πλειοψηφία, παίρνει και την Ένωση, φυσικά. Κονόμα μεγάλη. Είναι ψήφι. Είναι ψήφι για τις εκλογές της ΕΠΟ. Είναι κονόμα μεγάλη. Ναι. Οπότε λοιπόν, και επειδή μέσα στο 17 έχουμε καμιά 18-20 ενώσεις που θα έχουμε. Μια φανέλα ο Ζαγοράκης θα πάει με το γραμμένο εκεί πέρα. Ο γραμμένος είναι ο καλύτερος πάνω στο κομμάτι αυτό. Ξέρει καλά τώρα. Καμιά μπάλα θα του δώσει. Γιατί να μην του δώσει. Του πάζει. Μορφή είναι αυτό. Θα του δώσω και μπάλες θα του δώσουμε. Δεν το κατηγορεί κανένα αυτό. Δηλαδή με μπάλες θα τους εξαγοράσει. Την έπο και σώθηκα. Δεν είναι εξαγορά αυτό, φίλε. Με τις μπάλες θα τους. Σώθηκα. Δεν θα μας παίζει, ρε φίλε, 50-50 θα μας παίζει. Τέλειο. Σήμερα, μας έπαιζε 50-50, θα σου να ισοπαλία. Ναι, έχεις δίκιο. Ήταν άκυρο, δεν ήταν. Ήταν βγήκε μπάλα out. Εμείς τα λέμε αυτά. Εσείς δεν έχετε το σθένος να τα πείτε. Τα λέμε. Ναι. Ήταν out. Ήταν out, αλλά θεωρώ ότι δεν ήθελε να το κάνει, δεν το κάνει επίτηδες. Διότι δεν ήταν στην ίδια ευθεία. Βγήκε δηλαδή out από την γραμμή του τέρματος. Λοιπόν, και το είπε κιόλας ο βοηθός. Εντάξει, ήταν αμφισβητούμενη η φάση. Δεν είναι, και λέω, το έδωσα προνοίξημα στον επιθετικό. Ναι. Του πάτησε και λίγο τη φτέρνα. Και να σου πω και κάτι, στο φινάλε βοηθήθηκε λίγο ο πρώτος. Πέναλτι. Εποφελήθηκε ο πρώτος, δεν εποφελήθηκε. Thank you very much, Pau. Of course. Δηλαδή για σας έφεξε πάλι. Μας έφεξε. Κατάλαβες. Αυτή είναι η ιστορία. Ο ισχυρός είναι. Ναι. Αλλά αυτά τα όργια που γίνανε μέσα στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ δεν τα είδε ποτέ. Τα απάντησα φάση-φάση. Δύο πέναλτι κραυγαλαία υπέρ του Ατρομήτου. Γκολ ακυρωθέν. Δύο offside κομμένα του Ατρομήτου. Και στο τέλος μία αποβολή του Μιλιγόγεβιτς. Ακόμα μία αποβολή. Νομίζω έτσι. Φυσικά τα αποκαλύματα τα περισσότερα έτσι τα πήρατε. Για ποια φτέρνα μιλάς. Ναι. Λίγο του Μάνταλου τη φτέρνα από πίσω. Λίγο εντάξει. Δεν είναι βάση. Ο Μάνταλου έπρεπε από τη στιγμή που δεν έδωσε πέναλτι, που δεν είναι πέναλτι, το είδαμε στο replay εμείς μετά. Μπάτσε δηλαδή. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι θέατρο και είναι και η κάρτα κίτρινη. Εκεί ευνόησε την ΑΕΚ, δεν τον έδωσε και η κάρτα. Ακούστε λέει. Δεν θα το δώσει η κάρτα. Καλά. Τέλος. Να ο ΑΕΚ λέει δεν είναι γίνο πέναλτι. Τέλος. Τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο και οι δύο και την άλλη Κυριακή. Αρένα λοιπόν 89 και 4. Μπράβο. Αρένα 89. 11 με 2. Αντίο. Το βράδυ. Αντίο. Bye bye.